γραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα και από εμάς. Ξημέρωμα 26 Οκτωβρίου. Χιλιτίδη, καλημέρα. Θα έχουμε εκπομπές αύριο. Κανονικά, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς τίποτα, ε. Ένα τηλέφωνο δεν μας πήρε κανένας να μας πει τίποτα. Να μας πει ένας διευθυντής, ένας αυτός, ένας υπεύθυνος, ένας κουρούμπαγλάς. Τίποτα. Δηλαδή θα έρθουμε και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εκπομπή ή όχι. Θα κάνουμε. Κανονικά πρέπει να κάνουμε. Ορίστε. Θα έρθεις να κάνεις μεσημέρι. Το βράδυ. Αν θα έρθεις το μονέ. Αν με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε έχουμε εκπομπές, θα έρθω κανονικά κτλ. Τώρα αν ο Μπούζος θέλει να κάνει τριήμερα και τέτοια μαζί με το επιτελείο εκεί των δημοσιογράφων και τα λοιπά, ας μας το πει. Αλλά αυτό το τεμπελιό αυτή την εβδομάδα δεν έχει όριο. Τρίτες, Τετάρτες, Πέμπτη αργία. Πώς τα βλέπεις, γιατρέ, τα πράγματα? Εσείς στο στρατό πώς θα πάτε? Εμείς είμαστε σε πλήρη έτσι, ναι, επαγρύπνηση. Ναι. Μια που η Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά της και ιδιαίτερα είναι η στρατιωτική παρέλαση. Θα γίνει μαθητική ή στρατιωτική παρέλαση? Μαθητική θα γίνει την Παρασκευή για το Δήμο Θεσσαλονίκη, τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι Δήμοι κάνουν κανονικά δικές τους παρελάσεις. Τζάμπα λεπτά. Εντάξει, τζάμπα, το έχουμε ξανατονίσει πολλές φορές. Κάνει. Τετριμένο, χιλιοπομένο θέμα. Αλλά υπάρχει στρατιωτική παρέλαση μεγάλη και εκεί, το Σάββατο. Τζάμπα. Σάββατο.
Το Σάββατο, 28 είναι το Σάββατο. Το Σάββατο, α, Σάββατο είναι 28. Σάββατο είναι 28. Ευτυχώς υπάρχει πολύ. Ευτυχώς έχει μπάλα. Δεν έχει μπάλα. Ξεκινάει η Football League. Αριανάρα μας μπαίνει στο γήπεδο για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και κάνει την έναρξη του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ιγυνιακό. Έχει Manchester United Tottenham. Το μεσημέρι, 2.30 ώρα. Έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό την ίδια ημέρα. Αυτό έχει, είναι ματσάρα. Έχει τη ματσάρα για μένα τη αγωνιστική Λάρισα Λεβαδιακό για πολλού και διάφορου λόγου. Ναι. Το μεσημεράκι, 3 ώρα μαζί με τον Άρη και τον Ιγυνιακό. Στο ένα... Κυριακή. Το Σάββατο. Και τι Μάντσεστερ. Τώρα... Τρεις τηλεοράσεις θέλουμε. Τρεις τηλεοράσεις γιατί νομίζω ότι ο Άρης θα πάρει την πρωτοκαθεδρία παρόλο που το μάτι τη Λάρισα είναι πάρα δεν πολύ νομίζω ωραίο. Νομίζω ότι οι οπαδοί του Άρη σε ένα μαγαζί θα είναι περισσότεροι από τι. Μπορούμε να δούμε και στο γιατί είναι. R3, ναι. Άρης Ιγυνιακός εδώ. Άρης Ιγυνιακός, πρώτο μάτς. Πω πω φίλε, έβλεπα το Άρης Πανιώνιος και έβλεπα και το Καλαμαριά ΠΑΟΚ και το έβλεπα με κάτι αριανούς φίλους μου το Άρης και το Καλαμαριά ΠΑΟΚ και τους έλεγα πω πω τι έχετε να τραβήξετε στην Καλαμαριά. Εγώ έχω πει ότι η Καλαμαριά είναι μια ομάδα η οποία το ταβάνι της είναι η εξάδα και ο λόγος είναι το βιολογικό καθαρά. Τι είναι? Το βιολογικό, το έχουμε ξανατονίσει. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, πολύ επιθετικογενής. Του πάτησε τον ΠΑΟΚ σήμερα. Εντάξει, ένα παιχνίδι, ναι. Του πάτησε, σου λέω σήμερα. Τώρα, αύριο μπορεί να μείνει. Εγώ να σου πω, περίμενα να δει το μάτς στο Χ. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Τον πάτησε, σου λέω. Συμπτωματικό είναι το 1-0. Το δίδω πιο δίκαιο από εντάξει, ένα μάτς είναι. Ένα μάτς είναι τυχαίο γεγονός για μένα. Χάρισαν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΝ. Φωνάζανε. Για μένα προσωπικά οι φίλοι του Απόλλωνα θα πρέπει να κοιτάξουν την πολύ δύσκολη πρεμιέρα που έχουν απέναντι στη Βέρεια την Κυριακή το μεσημέρι. Φούλαρη Καλαμαριά σήμερα. Δεν είναι αυτό ανοησία? Το θεωρείς? Όταν έχει ρηχό ρόστερ. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι... Δηλαδή πιστεύεις ότι... Νομίζω ότι ο Άρης έδωσε λιγότερα βιολογικά από τη Καλαμαριά σήμερα. Ναι. Αν αλλά και... ο Άρης την ποιότητα της Καλαμαριάς δεν την έχει. Πολύ. Σε τακτικό επίπεδο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση του Σπανού. Ο Άρης είναι μια ομάδα κλωτσιά. Καταρχήν να δώσει συγχαρητήρια στον Πανιόνιο. Η ποιότητα της Καλαμαριάς σαν τακτική δεν την έχει. Η Καλαμαριά είναι μια καλοκουρδισμένη τακτικά ομάδα. Αν είσαι στη θέση του Γρηγορίου που έχει μάτς την Κυριακή με ομάδα με ίδιους στόχους, ποιο είναι η ΑΕΚ ναι. Στη Νέα Σμύρνη. Έβαλε πολλούς αναπληρωματικούς. Ποιους? Γιατί, μόνο τον Κόρμπα και τον Σιώπη είχε. Τους άλλους αλλαγή τους έκανε. Ναι. Γιατί? Τι είχε, τι? Δεν είναι βασικός ο Κότνικ. Ο Κότνικ από πότε μάτς έχει παίξει ο Κότνικ? Βασικός είναι ο Κότνικ. Έλα ρε που είναι βασικός ο Κότνικ να πούμε. Ο Κότνικ είναι βασικός, ο Ντουρμισά είναι από τους βασικούς. Ο Μασούρας είναι βασική επιλογή. Δεν έπαιξε. Ο Σαββίδης, πώς δεν έπαιξε, βασικός έπαιξε. Ο Λάμπρου είναι βασική επιλογή. Ναι. Και ο Σαραμαντάς μπορεί να πει ότι είναι βασική επιλογή. Ο Τούρκος δεν παίζει εκεί. Ναι, αλλά μην ξεχνάς οι αλλαγές που πέρασαν ήταν ο Μασούρ, το Χατσαφί και ο Γεσίλ. Ναι. Ο μόνος που στην ουσία από το. Το θέλω Πανιόνιος. Το χτύπαγε. Καταρχήν τίμησε τον Άρη. Με το ότι δεν έκανε πολύ μεγάλο rotation. Στο πρώτο 30 λεπτό έπρεπε να είναι 3-0 το μάτς υπέρ του Πανιωνίου. Κοιτάξτε, έχουμε πει για τον Πανιωνίου ότι είναι. Ανέβηκε ψηλά ο Άρης. Είναι μεσοεπιθετικά η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και δηλαδή, φάνηκε σήμερα. Επιθετικογενής και επιθετικογενής ο Καλαϊτζίδης. Οι άμυνες που έβγαλε ο Καλαϊτζίδης σήμερα με τα τουμπλαρίσματα ήταν φοβερές. Και άμυνες μέσα από τη ζώνη. Και όχι σε man to man. Τα τουμπλαρίσματα του Καλαϊτζίδη, τα μεσοαμυντικά και τα μεσοεπιθετικά. Έχει εκπληκτικά τουμπλαρίσματα χαμηλά. Στον αέρα τον πήρε πολλές φορές τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε πολλές μονομαχίες στον αέρα πάλι ο ΠΑΟΚ έδειξε δύο-τρεις φάσεις που βγάζει Καλαμαριά μάτι με την εστία είναι από βολέ. Νομίζω το κίνητρο σε αυτό το μάτι το έχει ο Απόλλωνας. Τι? Δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ το κίνητρο. Τι? Εμένα Χ. Ναι, έχει τον Αιγυνιακό, 7 πόντους, έχει κερδίσει το Λεβαδιακό, την καλύτερη ομάδα των Μπίλων. Δεν έβγαζε πάντως ότι έχει διαφορά η μία ομάδα. Μετά τον ΠΑΟΚ. Αν έβλεπες, κατέβαινες από το Σαν Φραντζίσκο με τα αεροπλάνο. Εντάξει, και αυτό το κάνουμε. Πήγα στην Καλαμαριά και σου λένε ποια ομάδα παίζει Α εθνική, ποια Β. Τι εσύ τι θα έλεγες? Εσύ δεν το δες το μάτς, εγώ το είδα. Κοίταξε, θα έλεγα, δεν ξέρω. Εγώ αύριο, παραδείγματος χάρη, θέλω να δούμε πολύ μεγάλο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Φέρνεις έναν άσχετο από την Πολωνία. Τουρίστα. Κύπελο είναι. Έρχεται ρε παιδί μου, είναι κύπελο και το λες. Το λες. Πάνε στο γήπεδο με ένα ταξί. Το παίρνει ο ταξιτζής να πούμε από το αεροδρόμιο, τον πάει στην Καλαμαριά, του παίρνει 40 ευρώ, τον κλέβει να πούμε. Μπορεί να το κάνει κι αυτό ένα ταξιτζής να πούμε. Πιθανόν είναι. Έχουν ακουστεί τέτοια κρούσματα να πούμε. Το βάζει μέσα στο γήπεδο. Και βλέπει όλο το μάτς 90 λεπτά. Και το ρωτάς, ποια πιστεύεις ότι είναι η ομάδα της Α εθνικής, ποια της Β. Θα κάνει ώρα και να σου απαντήσει, αν θα σου απαντήσει. Θα πει no, I don't know. Δεν μπορείς πάνε στο Χαριλάου, Άρης Πανιώνιος. Στο πρώτο 20 λεπτό πρέπει να είναι 0-3 το μάτς.
κατέβασε τον ίδιο Πόλωνο από την Ουγκάντα, από το Μισισιπί, να πούμε, στο αεροδρόμιο. Πάρ' το ένα ταξί να πάει από το αεροδρόμιο Χαριλά, του πάρει ένα πενιντάρικο ο ταξιτζής, να πούμε. Λέμε ότι μπορεί να τον κλέψει, να πούμε, λέμε, πιθανόν. Λοιπόν, να του πεις ποια είναι η ομάδα της Α' Εθνικής και ποια η Β'. Αμέσως θα σου πει ότι είναι και το κόκκινο. Άμα τον κλείσει τα μάτια, θα σου πει. Στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ δεν θα σου πει. Δεν θα σου πει. Πάει, τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Ζητάει κάποιες ιταλικά αποτελέσματα. Η Ρώμα κέρδισε την Κροτόνη 1-0. Η Ατλέτικο είναι στο 1-1 ακόμη. Το έχει τηλεόραση. Να το βάλει, να το δει αν θέλει. Τον ισοφάρισε. Έλτσε Ατλέτικο. Και να δούμε λίγο για τη Φιωρεντίνα. Ναι. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Εγώ εξεπλάγινα από την Καλαμαριά όσον αφορά την τακτική. Δηλαδή ο Καλαϊζίδης είναι Β' Εθνική, Γ' Εθνική πέρσι, Β' Εθνική φέτος, δουλεύει τακτική. Ο Λουτσέσκου δεν δουλεύει τακτική. Αν πάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ τον Καλαϊζίδη προπονητή και του πει δούλεψε τον ΠΑΟΚ, καταρχήν θα παίξει πολύ καλύτερη μπάλα ο ΠΑΟΚ. 3-0 και έτσι την Τωρίνο Φιωρεντίνα για το φίλο που ρωτάει για τη Φιωρεντίνα. Μετά είναι κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ όπως ο Μπίζεσβαρ, γιατί δεν τον έβαλε στο Καραϊσκάκι. Τον έχετε δει τον Μπίζεσβαρ. Πάρα πολύ βαρύς. Έχει πέσει πάρα πολύ από πέρσι. Σε ταχύτητα, σε γενική αντοχή. Η ποιότητά του δεν πέφτει βέβαια του ανθρώπου. Άσε που έχει και πολλά κιλά. Τον είδα σήμερα πάλι πολλά κιλά. Πάρα πολλά κιλά. Έχει αρχίσει να παίρνει τον δρόμο του παλέμαχου. Μου λέει γιατί δεν τον έβαλε στο Καραϊσκάκι και τα λοιπά. Πώς θα τον βάλει στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι. Ποιο? Μια από στόχους είναι ορατός και είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό με την Τρίπολη. Ναι. Και το ματς με την Καλαμαριά για μένα προσωπικά είναι πολυτέλεια. Το να κάτσει να σπαταλήσει δυνάμεις μια ομάδα που βιολογικά δεν είναι και στα καλύτερά της. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ κράτησε δυνάμεις? Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μπορούσε να είναι. Όχι. Πιστεύει κανένας ΠΑΟΞής ότι. Δεν έχει νόημα να φλάρει τέτοια παιχνίδια. Κώστα, μην πάμε να πικάρουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι να πικάρουμε, με ένα αποσπασματικό παιχνίδι, επειδή απλά παίζει μια ομάδα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πλήρης απογοήτευση. Πλήρης απογοήτευση. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ σνόμπαρε το παιχνίδι? Ναι, το σνόμπαρε. Το σνόμπαρε. Δεν φούλαρε δηλαδή. Γιατί να φουλάρει? Γιατί να φουλάρει όταν ο στόχος είναι πολύ πιο σημαντικός και το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, η Καλαμαριά έχει το επικοινωνιακό, θέλει να δείξει, να πείσει ότι θα πρωταγωνιστήσει. Θα σε δω Απόλλωνα την Κυριακή στη Βέρεια. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει για σένα. Βέβαια. Ναι. Εγώ είμαι κυνικός και το ξέρεις. Ναι. Κοιτάω το πρωτάθλημα. Ναι. Ο στόχος ο μεγάλος, αν πραγματικά ο Απόλλωνας θέλει να αλλάξει επίπεδο, ναι, είναι να βρεθεί στη Super League. Ναι. Και αύριο θα κάτσω να παρακολουθήσω, γιατί δεν πήγα σήμερα στο Χαριλάου, γιατί θα βλέπω λίγο και Παναχαϊκή και Πανσεραϊκό ταυτόχρονα. Ναι. Όσο μπορούσα. Ναι. Μου άρεσε ο Πανσεραϊκός όσο μπόρεσα να δω. Έχασε 2-0. Αθλητικότατος. Ναι. Κακή Παναχαϊκή. Κακή. Κακή η Παναχαϊκή. 3-0 έχασε μέσα στη Λάρισα. Α, το 3-0 τη Λάρισα, ναι. Και με τον Περόν να ξανασκοράρει, έτσι. Από εκεί, ο Περόν είναι για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να παίζει τέτοια παιχνίδια, τέτοιες ομάδες. Δηλαδή ποδόσφαιρο, σκοπιμότητα, στοιχοδιοκτισμό. Με την εμπειρία. Ναι. Γιατί τέτοιες ομάδες τύπου Παναχαϊκής. Είδα ένα φωτάκι με φαλάκρα, μου έκανε πολύ αλγινή εντύπωση η εικόνα του. Ναι. Άλλο φωτάκι θυμόμουν, άλλο φωτάκι είδα σήμερα στην Παναχαϊκή. Φωτάκι με φωτάκι. Και κύριε Κατσουράνη, περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Ναι. Από τον Οφριδόπουλο προπονητή και τα λοιπά, για μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή, με τέτοια ιστορία, με Δαβουρλή, η πρώτη επαρχιακή ομάδα που έχει παίξει η Ευρώπη. Αυτή είναι. Η Παναχαϊκή είναι, με Δαβουρλή, ναι. Και πώς το ξύλο, πώς το λέγανε τώρα, Στραβοπόδη. Στραβοπόδη, Παναχαϊκόπουλο, Σπεντζόπουλο. Με αυτούς, με τον άλλο, Κίζα, τον Μιχαλόπουλο, τον Ανδρέα. Ο Μιχαλόπουλο, Ανδρέα, ναι. Τους θυμάμαι. Η ομάδα που έκανε το 3-5 μέσα στην Τούμπα. Ναι. Δεν τους θυμάμαι, ναι, αλλά έχω διαβάσει την ιστορία και σέβομαι. Τους είδα. Μια ομάδα η οποία έχει κατορθώσει για μένα ένα τεράστιο επίτευγμα. Σικιντζέλα. Να βγαίνουν πολύ λίγες ομάδες στην Ευρώπη και η Παναχαϊκή να μπορέσει να παίξει. Ναι. Μπράβο της. Ναι. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο για μια πόλη σαν την Πάτρα, 250.000 κατοίκων. Να έχει τέτοια ομάδα. Ναι. Καλά, εδώ ο Άρης. Ένα εκατομμύριο. Σήμερα πήγα και από Χαριλάου να πάρω το διαρκέας του πατέρα μου και το εισιτήριο για τον αγώνα. Τι έγινε με το. Τηλέφωνο δεν υπήρχε. Νέκρα. Στο κόψανε. Ξέρω ότι έχει γίνει, δεν πήγα στη διαδικασία να ρωτήσω. Το κόψατε. Πραγματικά ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο. Όποιος ήθελε έμπαινε, έπαιρνε ό,τι ήθελε. Ναι. Φύλαξη 0. Ναι, πού, εκεί, Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Φύλαξη 0. Ερείπιο μέσα για πει. Χόρτο κατεστραμμένο. Ρωτάω τον άνθρωπο που μου έδωσε το διαρκείας γιατί το χόρτο είναι σε αυτή την κατάσταση. Μου προσπίτων το γεωπόνο. Και να, και τι, και το. Και ο γεωπόνο. Και λέει, βγήκαν λέει καινούρια χόρτα. Χόρτα. Πού είναι η συντήρηση? Ναι. Να μου πεις, η συντήρηση σημαίνει και χρήμα. Ναι.
Μα ήταν κάτι Αριανοί οι οποίοι πήγανε εθελοντικά να το κάνουν. Να κάνουν συντήρηση του Χορτοτάπητα. Συντήρηση γενικότερα του γηπέδου, εθελοντική εργασία. Εντάξει, τι να πω, η εικόνα του Χαριλά ήταν απογοητευτική σήμερα, σαν αγωνιστικός χώρος. Είχαμε συνηθίσει διαφορετική εικόνα σε σχέση με την ομάδα που είχαμε δει του Κούπερ, που είχε επιβάλει του να γίνει ένας καλός αγωνιστικός χώρος. Ναι. Υπήρχε ένα χαλί στο γήπεδο Κλεάνθης Αουρίδης, Βικελίδη, συγγνώμη. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι επειδή έχουμε συνηθίσει το Χαριλάου να μας αρέσει σαν χόρτο. Όχι, αυτό δεν ήταν ωραίο. Ευτυχώς ο Πανιώνιος έκανε όμορφο το απόγευμά μας. Ναι. Και ο Άρης το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εμένα ο Άρης, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει καλώς οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Είναι μια ομάδα που δεν έχει κλασικό σεντερφόρ. Έπαιξε με τον Πασά σεντερφόρ. Στο έχω πει ότι ο Πασά μπορεί να παίξει σεντερφόρ. Μετά ψάχναμε ποιο μπορεί να παίξει πίσω από τον Πασά. Ναι. Θέλαμε έναν αθλητικό έτσι. Οχτάρι. Οχτάρι. Ναι. Εγώ σου είπα για τον Κάσο. Ναι. Πεδαρά. Ναι. Γρήγορο, τετρακοσάρι. Με Κάσο δηλαδή. Αλτικότατο. Ανεβαίνει ο Άρης κατηγορία, λες. Εγώ λέω δεν ανεβαίνει. Θέλω να δω αύριο Όφη, θέλω να δω Τρίκαλα. Δηλαδή, θέλω να δω δράμα. Αν αφήσει τον Πασά σεντερφόρ στον Άρη, ελλείψη χρημάτων και πετάξει και τον Κάσο δεκάρι, βγαίνει ο Άρης κατηγορία. Εγώ τον είδα στο δημιουργικό κομμάτι προβληματικό. 9 αγωνιστικές μέχρι το Γενάρη. Εντάξει, ναι. Μετά πα στον κύριο Σπανό. Ναι. Και του λες, έχεις ένα πολύ ωραίο παιδί που τον λένε Μιχάλη Μπαστακό. Ναι. Ο δανεικός. Δεν θα χαθεί η υπόλοιπη στον Αριανό να έρθει ο Μπαστακός δανεικός στον Άρη. Ναι. Και τον βγάλει κατηγορία. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε, η Β' Εθνική είναι 9 αγωνιστικές μέχρι ο το Γενάρη. Ο Μπαστακός που παίζει. Είναι στον Ατρόμητο ρεζέρβα. Ναι. Του αρέσει να είναι στον Ατρόμητο ρεζέρβα. Όχι, πώς, βέβαια. Για να παίζει, καταρχήν το θεωρώ προσβλητικό να είμαι ο Μπαστακός και να παίζει ένα extreme four ο Μανούσος. Τάξη. Ναι, απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τι του λείπει του Μπαστακού. Σε μια ομάδα Β' Εθνικής όπως είναι ο Άρης, με 30 παιχνίδια να πούμε το χρόνο, άμα κάνει 12-15 γκολ και ανέβει κατηγορία, που αν μείνει και στον Άρη ως δεύτερο σέντερφόρ, είναι άλλη ιστορία. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί ο Μπαστακός. Και ο Άρης δεν είναι το μονοκόμματο κορμί και ταχύτητα. Ο Άρης έχει ένα πολύ καλό προγραμματάκι. Και 6, έχει και καλά τελειωματάκια, έχει και στον αέρα. Με εξαίρεση. Ψιλοκαλός είναι. Ναι. Με εξαίρεση δύο επικίνδυνες εξόδους που θα κάνει. Ναι. Σε Δράμα και Τρίκαλα. Ναι. Μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Ποιος? Ο Άρης. Ναι. Έχει σχετικά εύκολο πρόγραμμα, αλλά κλείνει πλην τη μεταγραφική περίοδο με Όφη εντός και Καλαμαριά πάλι εντός. Ναι. Εκεί δεν ξέρω. Εκεί θα είναι κομβικά παιχνίδια για τον Άρη. Ναι. Για μένα προσωπικά το να χάσει τα Τρίκαλα στη Δράμα στις 10 πρώτες αγωνιστικές δεν λέει τίποτα, αρκεί να κερδίσει τα άλλα 8 παιχνίδια μέχρι τη μεταγραφική περίοδο. Ναι. Που μπορεί, είναι στο χέρι του. Θα έχει μια πολύ καλή συγκομιδή και μετά θα μπορεί να κάνει και σωστή μεταγραφική ενίσχυση. Ο κόσμος στο Καριλάο πόσο τον είδες, πιο πολύ είχε στην Καλαμαριά ή στην. Πάνω κάτω, ίδια νούμερα. Ίδια νούμερα, ίδια νούμερα, ναι. Κανένα διχίλιαρο είχε και ο Άρης, είχε 2.000. Τώρα με τη βροχή και τα λοιπά. Δεν καταρχήν ο κόσμος του Άρη φαίνεται ότι δεν ψήνεται. Δεν ψήνεται. Δεν ψήνεται. Δεν ψήνεται. Το Πανιώνιος που ήταν ένα σωματείο που πρωταγωνιστεί η Λέστερ της Ελλάδος, ιστορίες. Ωραίο ποδόσφαιρο παίζει. Δεν τους τράβηξε. Δεν τους τράβηξε. Είναι ένα μήνυμα αυτό. Εγώ ποδοσφαιρικά δεν υπήρχε δηλαδή, άλλο, υπήρχε... άλλο μάτς, θα πήγαινα να το δω. Δεν το συζητάω καν. Δεν υπήρχε, δηλαδή, αν έβλεπες μια Ταλιούρου εκεί πέρα, νομίζω ότι. Εγώ περίμενα 7-8.000. Ναι. Περίμενα ενθουσιασμό. Άρα ούτε οικονομικά βγήκε ο Άρης. Τώρα να πω κάτι και για τον κύριο Καρυπίδη. Δηλαδή, στερείς από τα διαρκεία τώρα δύο μάτς κυπέλου με Πανιώνιο και Γιάννενα. Βάλτα μέσα, βρε αγόρι μου. Δηλαδή, πόσο κακή εμπορική πολιτική πια αυτή πάει. Κομμένα τηλέφωνα που λέει ο λόγος, αν υπάρχουν, δεν θα το εξετάσω. Τουλάχιστον δώσε μια προοπτική στο φύλαθρο να δει Πανιώνιο και Γιάννενα. Τι να έκανε δηλαδή. Μου βάλε. Δεν πήραν τα διαρκεία σήμερα μέσα. Του Άρη. Του Άρη. Πώς... Γιατί κύριε Καρυπίδη. Ναι. Κακός. Δώστε κίνητρο. Δώσε κίνητρο, ναι. Οι γυναίκες τζάμπα. Δώσε κίνητρο. Δώσε κίνητρο. Ναι. Να δείξεις μια εικόνα. Μια ότι δυναμική. Έχεις... Μια δυναμική. Μια δυναμική. Δηλαδή οι άνθρωποι επικοινωνιακά. Στερούνται. Τι να πω τώρα, λείπει εντάξει. Λείπει ο Τσαλτίδης από εκεί. Πάντως, εγώ είδα μια εγκατάλειψη και στο Χαριλάο και να σου πω την αλήθεια, πικράθηκα. Τι είδες δηλαδή, η εικόνα που αντίκρισες ποια ήταν. Το χόρτο είναι. Ισοπαίδωσης, δηλαδή. Κομμένο το τηλέφωνο. Δεύτερον. Το άλλο. Άδειες κερκίδες. Για πει μέσα. Για πει μέσα. Κάτι εργασίες εκεί πέρα, οι οποίες μάλλον γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Ναι. Τώρα. Λες, ξεκινάει πρωτάθλημα, είναι αυτή η ομάδα που δεν σου δείχνει οργάνωση. Είναι σε. Ρεμπέτα σκέρ. Ρεμπέτα σκέρ. Κυριολεκτικά. Δεν,
Δεν βγάζει νοικοκυριώδες. Όχι. Δεν βγάζει. Όχι. Ούτε δυναμική λες. Τώρα αυτή η εικόνα στο Χαριλάου σήμερα παίζει Άρης Πανιώνιος. Ναι. Πού ήταν εκείνη η πρεμιέρα με τις 20.000. Πότε. Το 0-0 με το Λίνεν. Ένα πολύ ωραίο Άρης Πανιώνιος. Άρης Πανιώνιος. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Το 9-10, δεν θυμάμαι ποια, ναι, ήταν. Είχε 15.000. Τι 15, κοντά στο 20. Ναι. Δεν τραβάει, δεν ψήνεται ο Αριανός. Όχι. Δεν ψήνεται. Όχι. Θα σου πει έβρεχε. Θα σου πει ήταν μεσημέρι. Πρώτο μάτς, ναι, πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη επίσημο. Μετά από και έβρεχε. Και έβρεχε. Άρα κάτι δεν κάνει καλά. Ο κύριος Καρυπίδης είναι αυτή η μακρόχρονη απουσία από τη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω. Δεν τράβηξε τον κόσμο. Ο, ναι, κόσμος τάρι στην πλειονότητα το έχει αποστασιοποιηθεί από την ομάδα. Και θα πρέπει να το εξετάσουν αυτό όσοι ασχολούνται με την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Να το εξετάσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Να αναρωτηθούν, εκτός και να τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί να τους νοιάζουν άλλα πράγματα. Όπως. Ξέρω εγώ. Τι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να τους νοιάζει, να μάθουμε. Δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα στον αέρα. Καταλάβω. Τα εύκολα συνόμενα παραλείπονται. Ναι. Έπαιξα, λέει, την τριάδα του Ραγκάτσι και θα έβγαζα το νίκη του Νοέμβρη από τώρα. Αλλά μου έκατσε να βάλω και χ την Νάπολη, λέει, και εκεί χάλασε το πράγμα. Ωραία σημεία πάντως. Γιώργος φοιτητής από Πάτρα. Ραπτό στη χθεσινή εκπομπή πήρε ένας γέρος και προέτρεψε να ρίξουν φόλες στα αδέσποτα. Ντροπή του. Και από σένα περίμενα να τον κόψεις. Αν μάθω το όνομά του, θα του κάνω μήνυση, πες του, και έχω τα λεφτά. Αυτό με τις μηνύσεις έγινε κατά τη αηδία. Είπε, πιάνεται ο ένας, είπε ο άλλος κάτι, του κάνω μήνυση. Και άμα τον κάνεις μήνυση, τι θα τον κάνεις δηλαδή, ρε φίλε. Εδώ σε χείρι σκότωσε 5 άτομα και βγήκε σε 19 χρόνια από τη φυλακή. Τρεις εις θάνατο, να πούμε, είχε. Θα τον κάνεις μήνυση και θα τον κάνει τι ο εισαγγελέας, τα μούτρα από κρέας. Σταματήστε αυτό με τις μηνύσεις. Δηλαδή, κατά τη αηδία. Εμένα θέλαμε να κάνουν μήνυση αυτοί που είχαν τις βρύσες του Αϊθαράπη. Άντε και με κάναν μήνυση. Δεν με κάνουν δηλαδή. Μέχρι να γίνει η φυλακή. Με βάλουν. Άντε και με τραβάει τώρα εμένα μία που έκανε δωρεά, μία θεούσα εκεί πέρα. Με κάνει μήνυση. Δηλαδή, τι άμε κάνει. Τι άμε κάνει δηλαδή. Τι άμε πάρει την ψυχή, άμε πάρει. Τι άμε πάρει. Με χώσουν μέσα για τις βρύσες του Αϊθαράπη. Δεν τα παρατάτε λόγω αυτά, ρε. Κάνα και ω λίγια τώρα μήνυση. Να σου δώσω κανένα μπουκέτο, να σου σπάσω κανένα σαγόνι, κάνε μου μήνυση. Να πληρώσω τα δόντια, ξέρω εγώ τι είναι. Άμα σε πλακώσω, άμα με πλακώσει, εσύ με πλακώσει. Εγώ δεν κάνω μήνυση. Άμα φάω εγώ γροθιά, ας πούμε. Δεν κάνω μήνυση. Εκτός αν έρθουν 3-4, με κάνουν παούλο, πάλι δεν κάνω μήνυση. Θα βρω τον Γιώργη Αλό, θα την καθαρίσω τη δουλειά αλλιώς. Πάλι μήνυση. Τι είναι αυτό με τις μηνύσεις. Μήνυση, είπε αυτό. Μήνυση, μα είπε τεμπέληδες. Γιατί δεν είστε τεμπέληδες. Θύμωσαν οι δημοσιογράφοι, πήγαν στον Ανδρώνη, είπα γι' αυτό, για... ναι, ρε, είπα. Είπα και το λέω. Τι είναι αυτό αύριο να μην κάνουμε εκπομπές, να μην δουλέψουμε δηλαδή. Τι είναι αυτή η τεμπελιά να πούμε, τι είναι αυτή η ρεμπέτα σχεριά να πούμε. Να κάτσω Τρίτη, να κάτσω Τετάρτη, να κάτσω Πέμπτη. Τι να κάνεις, ρε. Έχεις λεφτά να πας τριήμερο στο Παρίσι. Δεν έχεις. Έχεις λεφτά τριήμερο να πας να πούμε, που στο διάλο να πας να δώσεις κάνα 500. Δεν έχεις. Να, άμα είχες να πω άμε στο διάλο, πού να πας. Να πας στην ταβέρνα. Να φας, ξέρω εγώ, μισή μπριζόλα, ένα σκύλο εκεί πέρα. Πουθενά και τι να πας, κάνα ψάρι από το Θερμαϊκό. Πού θα πας, ρε. Τριήμερο. Τι θα κάνεις το τριήμερο, πού θα πας. Έχεις εξοχικό να πας. Το τριήμερο, πενθήμερο. Πενθήμερο, πού υπάρχει, θα πας. Υπάρχει και Άγιος Ανάμεσα την Παρασκευή. Ποιος Άγιος. Ο Ανάμεσα. Ο Άγιος Ανάμεσα είναι αυτός. Ο καλύτερος Άγιος. Ο Άγιος Ανάμεσα. Ναι. Τι είναι αυτή. Άντε παλιά λέγαμε. Είχανε λεφτά. Λέει, είναι... Το Πασόκ είχε δώσει, η Νέα Δημοκρατία τη δίνανε. Τρώγανε τα λεφτά των ξένων, τα δίνανε εδώ. Πάντως, τα κάτι. Τρώγανε. Χαλάλι. Ξέρω... Πηγαίνανε τριήμερα, πηγαίνανε τετραήμερα, πηγαίνανε, πηδάγανε, τρώγανε, κάνανε, ράνανε. Από χαλάλι τους. Τώρα με συγχωρείς. Τώρα δηλαδή, πού θα πας τέσσερις μέρες, τι αξοδεύσεις. Έχει βγει ο μήνας, βενζίνη δεν έχεις να βάλεις, σου ήρθαν τα κοινόχρηστα βογκάς. Άμα θες κάνα ημάντα χρονισμού στα μάξι, τον πάρεις παράταση μέχρι να σπάσει ο ημάντας και να αφήσει τα μάξι κάνα εξάμηνο. Τα πού θα πάτε, ρε! Από πού ήρθες σήμερα? Πώς? Στο στούντιο, από πού ήρθες? Ποιο στούντιο? Πώς μετακινήθηκες να έρθεις εδώ πέρα? Σήμερα? Οι ταβέρνες είναι φουλαρισμένες ήδη. Δεν με πρόσεξα. Πήγα στο. Εγώ πήγα από το κέντρο. Σαμπαμπάτσικα μια βόλτα. Βρήκα εκεί μια ιστορία. Πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πάρα κάτι κόλλες για την. Επειδή αύριο είναι αργιά για την πόλη, είναι, ναι, στην ουσία σαν Σάββατο σήμερα, ναι, ναι, γίνεται χαμός έξω. Εντάξει. Αυτό είναι καλό βέβαια. Εντάξει, να κινηθεί. Πρέπει να κουνηθούν, πρέπει να πληρώσουν ενίκεια. Είναι καλό, οι γιορτές είναι καλό για κάποια επαγγέλματα.
πρέπει να γίνονται, να κουνηθεί η ταβέρνα, να κουνηθεί το ζαχαροπλαστείο, να κουνηθεί το παπαδαριό, να πάνε να ανάψουν κεριά, να προσκυνήσουν τι και καλά. Πέρασα από την Αγίου Δημητρίου, ήταν κάτι παπάδες, κάτι αυτοί, απέναντι στους Κατζέλης πουλάγε γλυκά, κουνηθήκανε λίγο. Να ένα στήρο πιο κάτω, να ένα μπαράκι πιο κάτω. Η καλύτερη επιχείρηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε είναι να την ανοίξει δίπλα από εκκλησία. Μπουγάτσα θα ανοίξει. Ταβέρνα θα ανοίξει. Τι θα ανοίξει, εστιατόριο θα ανοίξει. Καφετέρια θα ανοίξει. Τι, ό,τι θέλει. Περίπτερο θα ανοίξει. Ζαχαροπλαστείο θα ανοίξει. Κάντο δίπλα σε εκκλησία να οικονομήσει. Άμα είσαι έξυπνο, οι έξυπνοι αγοράζανε ακίνητα γύρω από τι εκκλησίε. Εκεί έχει πάντα δουλειά. Πάντα δουλειά. Και ο Αϊθαράπη ποτέ δεν πεινάει. Μια κηδεία τη βδομάδα να γίνει. Εγώ σου λέω. Μόνο μία γίνεται. Πες μία, τέσσερις-πέντε κηδείες την εβδομάδα. Πάνε, δευτερόλεπτα. Πάρ τα μνημόσυνα, πάρ τα βαφτίσια, πάρ τα αυτά. Ο πιο έξυπνος, μια τρύπα ανοίγει δίπλα σε μια εκκλησία και σώνεται. Διάλειμμα. Τι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θερμαϊκός. Σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ. Συν κασενκάρι. Ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός. Χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός. Σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μία γυναίκα. Ή και περισσότερες. Αυτά με τα κανάλια τι τον έχει. Το Μετρόπολης 95,5 και η Οντεόν την 3η 31 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Success Story στο Οντεόν Μακεδονία πρώην Στερ. Η απόφασή μας να μπούμε στην πολιτική έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμα και απειλές. Success Story, μια ιστορία αγάπης, συνωμοσίας και εκδίκησης με την υπογραφή του Νίκου Περάκη. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιώνα Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Τζένι Θεωνά, Success Story. Αν θέλεις, μπορώ και να υποθυμίσω. Διεκδικήστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5. Στη επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα, κλειστή, στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Εγώ είδα ένα προπονητή, τον Καλαϊτζίδη, με φτηνούς παίκτες, γερασμένους παίκτες, με γερασμένα χαφ, με το γιο του χαφ. Ο γιος του έπαιζε χαφ. Το ξέρανε. Τους πήρε το κέντρο ο γιος του. Δηλαδή, το Θεό σας δεν τον έχετε. Ο γιος του Καλαϊτζίδη, που έπαιζε τρίτη εθνική αναπληρωματικό, τον είχε ο Καλαϊτζίδης, και β' εθνική τον είχε αναπληρωματικό ο Καλαϊτζίδης, σας πήρε τα χαφ. Εκείνος ο Κάνιας ήταν θαρρής και έγινε συγκαμμένος. Τον βάλατε τάλκα αυτή την πούδρα και περπατούσε σαν το συγκαμμένο. Σταματημένο σας περνούσανε. Πρώτον. Δεύτερον, στα στημένα χτυπήματα της μπάλας, πιο εκπαιδευμένη καλαμαριά. Πώς θα χτυπηθεί το φάουλ με πάσα, την ώρα που θα χτυπηθεί με πάσα, ποιος θα πάει πρώτο, δεύτερο δοκάρι, ποιος θα φύγει πίσω στο πέναλτι. Όλα οργανωμένα, όλα μιλημένα. Ο ΠΑΟΚ είναι σέντρα να πιάσουμε τον Μπρίγιοβιτς. Είχε ένα κέρδος ο ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, η κατάτια του ήταν όταν μπήκε ο Μπρίγιοβιτς να πάει να πλευροκοπήσει και να κάνει σέντρα μπάς και πιάσει τον Μπρίγιοβιτς. Και επειδή ο Μπρίγιοβιτς ήταν πιο ψηλός από τα στόπερ της Καλαμαριάς, γιατί είναι β' εθνική στα παιδιά, δεν έχουν το ύψος κτλ. Μπορεί να τους έβαζε τον γκολ και με την κεφαλιά, με το γιώμα δηλαδή, με το φόρτωμα. Η Καλαμαριά, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήξερε πότε θα βγει ο μπακ, σε ποιους χώρους θα βγει, πότε θα πάρει την πάσα, πότε θα γίνει η πάσα προς τα πίσω, πότε θα βγει στον κενό το χώρο, πότε ο εξτρέμ θα γίνει η φορ, πότε ο χαφ θα καλύψει, όταν χαθεί η μπάλα, τι απόσταση θα υπάρχει, 30 μέτρα ο τελευταίος με το φορ. Τα κάνει ο Καλαϊτζίδης και δεν τα κάνει ο Λουτσέσκου και δεν τα κάνει ο Λεμονής και δεν τα κάνει, να πούμε, ο Ζουνίδης και τα λοιπά. Θα μου πεις, ο Καλαϊτζίδης έχει δύο μειονεκτήματα. Το ένα ότι δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα για να έχει τον background να προωθηθεί. Και το δεύτερο, ο αυτοκαταστροφικός του χαρακτήρας. Η τρέλα του, η μούρλα του. Η μούρλα του! Μα όποιος είναι μούρλος στη δουλειά του, είναι πολύ καλός. Αλέφαντος. Τακτική. Μούρλος. Δεν μπόρεσε. Καλαϊτζίδης, πολύ καλύτερο στην τακτική. Έχει την αιμονή του 4-4-2. Διαφωνώ. Και όταν πάρω την μπάλα πάλι 4-4-2. Όχι, θα τα αλλάξεις. Θα βάλεις και ένα ειδικό ρόλο. Δηλαδή, η άμυνά του σε ζώνη και σε ντουμπλαρίσματα, αν τη δείτε πώς την κάνει, είναι ασύλληπτη. Όταν κερδίσει την μπάλα, είναι εκπαιδευμένοι οι παίκτες του μέσα από τακτική. Πού θα πάνε, πώς θα κάνουν, τι θα γίνει, ποιες διαδρομές θα ακολουθηθούν. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Πείτε αυτό το Σαββίδι. Αυτά ο ΠΑΟΚ με 17 εκατομμύρια μπάτζετ δεν τα έχει και τα έχει Καλαμαριά με ένα. Και αυτή είναι η αδικία πάνω στην μπάλα. Να δουλεύω Καλατζίδη στην Καλαμαριά και ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Μα τους βάλει σαν προπονητές, ας την τρέλα, ας την ιδιορυθμία. Άσε το. Είναι ποντιακό αυτό. Είναι, πώς το λένε, παιδί μου, είναι μια ποντιακή αυτή. Ο Πόντιος πήρε ανάποδες, θα πούμε και τέτοια. Τι σχέση έχει ο ένας προπονητής με τον άλλον? Δείτε τις αποστάσεις των γραμμών. Την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά που είναι γυρασμένη, που λες, σαν είναι όντως ημερομηνία. Άμα δεις σε ποια σημεία κάνει pressing τον ΠΑΟΚ, του έχει βγάλει το λάδι στο pressing. Το ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων που θα πάρει πρωτάθλημα. Τον έχει διαλύσει, γιατί το πρωτάθλημα ο Σαββίδης θα το πάρει. Δεν μπορείτε να το πάρετε εσείς. Δεν μπορείτε να πάρετε πρωτάθλημα εσείς έτσι όπως παίζετε μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βρήκατε μια ομάδα που σας κοντράρισε, τον Ολυμπιακό, τον πεθαμένο σας κέρδισε. Βρήκατε μια ομάδα που σας κοντράρισε, την Καλαμαριά, πήρατε κατά τύχη το. Δεν το πήραν κατά τύχη. Το 90, κατά τύχη το πήραν. Υπάρχει ένα συντελεστή, γιατί το μάτς μοιάζει πολύ με τον Πειραιά. Είναι μια κακή επιστροφή του δεξιού μπακ της Καλαμαριάς, βέβαια εκεί. Όχι, υπάρχει ένα συντελεστή, ναι, ο οποίος τον είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα και δεν τον είχε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Και είναι το κέρδος του. Ποιο είναι? Ο Πασχαλάκης. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας Ρέι. Δεν μπορεί να παίζει ο Πασχαλάκης και να παίζει αυτός ο ανόητος. Ποδοσφαιρικά. Είναι. Ναι. Ναι. Το γκολ στο Καραϊσκάκης είναι δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ποιο τέρμα ο Πασχαλάκης? Βέβαια ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης, βλέπεις, έχει αντίληψη. Είχε πολύ ωραία έτσι. Μπορούσε να μιλήσει με τους αμυντικούς του, τους διεύθυνε. Ο άλλος δεν μιλάει με τους αμυντικούς. Μιλάει ο Σαμπράνο Ισπανικά. Μιλάει ο Βαρέλα Ισπανικά. Μιλάς ρε Ισπανικά. Υπάρχει στον αέρα και λες δικιά μου. Και πανικοβάλλεται ο Σαμπράνο και μπαίνει τον γκολ.
και ψάχνετε αυτό το Ρέι, δεν το βλέπετε, πέφτει με τα δύο χέρια με το λεβαδιακό, κάνει το πέναλτι με την Έστερ Σουτ. Και ακόμα Ρέι. 1,5 εκατομμύρια για τερματοφύλακα για να. Που είναι βασική θέση για να πάρει πρωτάθλημα. Όντως ο Άρης ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ήτανε, πολύ καλός. Το είπαμε, ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια πασά σέντερφορ. Ναι, πασά σέντερφορ δεν υπάρχει. Έβαλε τον γκολ όμως. Καλά έκανε, ναι. Καλά έκανε και τον έβαλε σέντερφορ, γιατί κράτησε το Διαμαντόπουλο, όπως το λένε, για το παιχνίδι με τον. Ποιος έγινε άκος, 3-0 στο 30 θα είναι το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία, τον ξεκούρασε, λέει, μου πάθηκα μια θλάση. Το σημαντικό μάτς είναι δεύτερη αγωνιστική στα Τρίκαλα. Εκεί είναι. Τρικαλάρης. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο Πανιώνιος σήμερα έδωσε το 13ο επίσημο παιχνίδι του, ενώ ο Άρης μόλις το πρώτο. Δεύτερο το δεύτερο. Το πρώτο ποιο ήταν. Με τον Πανεγιάλιο. Α, τον Πανεγιάλιο, ναι. Πάλι κύπελο. Εμένα μου άρεσε ο Άρης, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, ο Άρης θα πρέπει να καταλάβει ότι η φυσιογνωμία της Β' Εθνικής είναι πολύ διαφορετική από αυτό το ωραίο ευχάριστο παιχνίδι που έπαιξε με τον Πανιώνιο. Που έπαιξε αλέγκρα, έδωσε και χώρους ο Πανιώνιος. Ήταν ένα μάτς με ένα πάρα πολύ καλό διαιτητή και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Καραντώνης είναι ποδοσφαιρικό μυαλό με την έννοια ότι αφήνει το παιχνίδι να έχει ροή. Δεν κάνει άσκοπα σφυρίγματα. Ούτε πολλά φάουλ, ωραίο πλεονέκτημα αφήνει. Ναι, το ναι, τέγινε ναι, χειρίς, χαλάει το... Δεν χαλάει το ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν το χαλάει, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι διαιτητές. Ναι. Εν αντιθέσει με τον άλλο Θεσσαλονικό του Παπαδόπουλου που είναι μέσα στην Ξάνθη, που όλη την ώρα φρου, τι πολλάτρης. Δεν μου αρέσουν οι σχολαστικοί διαιτητές. Η τακτική ομάδα από την Καλαμαριά δεν είδα. Μου άρεσε πάρα πολύ η τακτική της προσέγγισης. Σε ποιο κομμάτι, άμυνα ή επίθεση περισσότερο. Υπήρχε με τον Καλαϊτζίδη παλιότερα κάποια κενά στο κομμάτι της άμυνας τα προηγούμενα χρόνια. Και κάποιες του φεύγει ο ένας, επειδή έπαιζε με δύο κόφτες, του χαλούσε τη διάταξη ο ένας κτλ. Σήμερα δεν έγινε ποτέ αυτό. Πάντως μια ομάδα μεγάλη, έτσι. Max Center Πέλκας έξω αριστερά, δεξιά ποιος έπαιξε. Ο. Για, για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σήμερα. Ο Λιμνιός. Λιμνιός και Πέλκας. Λιμνιός, Πέλκας, Μπίσεσβαρ. Μπροστά ήταν ο Μακ. Σαν εννιάρη. Σακόφ και Κάνια στα δύο αμυντικά χαφ. Δελιβιανίδης με ανάποδο πόδι αριστερό μπακ. Δεξιά έπαιξε πάλι ο Μάτος. Καλά δεν έχει ένα δεύτερο δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Ναι. Και ο ξεκουράζει το Μάτος. Και Κρέσπο με Μαλεζά. Αμυντικό δίδυμο. Πολύ καλός ο Μαλεζάς. Δεν χάνει την κεφαλιά και από τον Καπία. Εντάξει, καλώς. Ο Καπίας ήταν συγκλονιστικός. Ο Καπίας. Αριστεροπόδαρος. Φαλακρός. Πώς και δεν έπαιξε αυτό το παιδί Super League. Εγώ σας θέτω την ευθύνη. Με το γιο του Καλαϊτζίδη παίζατε. Χαφ. Ο Καλαϊτζίδης, ο γιος χαφ, είναι ένας μέτριος χαφ. Ούτε ο Ινιέστα είναι, ούτε ο Τσάβι. Ένας χαφ είναι. Χαφ, χαφ. Απλά ένας χαφ. Εντάξει. Άμα δεν ήταν ο Καλαϊτζίδης, μπορεί λόγω μανατζερικών να μην έπαιζε το παιδί ούτε Β' Εθνική. Αν είχε τον μάνατζερ, τον Κουτσολιάκο, μπορεί να έπαιζε και στην Τρίπολη. Εντάξει, για τέτοια ιστορία μιλάμε. Νομίζω από το Σγιαμπάρι και κάτι αντίστοιχα στο πριν είναι χειρότερο. Ποιο? Ο Καπίας. Για τον Καλαϊτζίδη λέω. Α, για τον Καλαϊτζίδη λες τον. Το Ξάρι. Ναι. Σα πήρε το κέντρο ο Καλαϊτζίδη. Σα πήρε το κέντρο ο Καλαϊτζίδη. Είναι δυνατό ρε να θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα και να σας πάρει το κέντρο ο Καλαϊτζίδης ο γιος. Χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Είναι ένας χαφ. Β' Εθνικής. Μπορεί να πει κανείς ότι το βάζει ο μπαμπάς του γιατί είναι έτσι. Δεν είναι έτσι το παιδί. Πάντως εκεί... Ασύλληπτο το ντουμπλάρισμα το επιθετικό του Απόλλωνα. Αν δεν ήταν μαύρος ο Ελουντούλου και ήταν λευκός θα είχε και τελειώματα. Δεν θα έπαιζε στην Καλαμαριά. Ο Ελουντούλου. Είχε σήμερα ο ΠΑΟΚ Ελουντούλου. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε κανένα παίκτη σε ποιότητα σαν τον Ελουντούλου. Δηλαδή ο Λιμνιός. Ναι, ο Λιμνιός ήταν καλύτερος από τον Ελουντούλου. Ο Πέλκας ήταν καλύτερος. Μέσα στο παιχνίδι, όχι. Μέσα στο παιχνίδι. Να, το τελείωμα του Μακ είναι εκπληκτικό. Το τελείωμα του Μακ, εντάξει, η εθνική ομάδα παίζει. Του ήρθε εκεί. Έλειπε ο Μπάκο ο δεξής γιατί έκανε κακή επιστροφή. Κακός τερματοφύλακας ο Καλογεράκης. Όχι, γιατί καλός ήταν. Κακός είναι γενικότερα κακός τερματοφύλακας. Γιατί κακός, γιατί. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι πολύ ασταθές. Β' Εθνική παίζει, έτσι. Έχει πολύ καλύτερο η Β' Εθνική. Εδώ σήμερα πήγε καλά ο Καντιμύρης. Μου έκανε έκπληξη το γεγονός. Ο Καντιμύρης. Άσχημα τελειώματα ο Πανιώνιος. Πολύ άσχημα τελειώματα. Πολύ ωραίο τελείωμα ο Λάμπρου. Σα κατώ τον. Καλά, τον Μπούρμπο έριξε. Τον Μπούρμπο. Πέφτει ο Μπούρμπο εκεί, θα ρίξει και παίζει MMA με τι λάσπε, να πούμε κτλ. Και κάνει πολύ ωραία. Πάντως αυτό που κάνει ο Γεσίλ, δεν ξέρω αν το είδε, το τακουνάκι. Ναι. Είναι σατανικό. Σατανικό είναι, όντως. Ο Τσαουσέσκου δεν έχει την άβρα για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι loser φυσιογνωμία. Φέρτε τον Παντελίδη στον ΠΑΟΚ.
ο πιο σοβαρός προπονητής στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Λέει ο φίλος. Μουτζαχεντίν είναι ο Παντελίδης, δεν είναι για πρωταθλητισμό. Ναι. Είναι άλλο το στυλ του. Ναι. Ραμ, μην ξεχνάς ότι ο Πανιούνιος είναι. Μου το έχει ξαναγράψει. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Φασαρίες δεν γίνανε. Ξύλο δεν έπεσε. Ήσυχα ήταν τα πράγματα. Καλαμαριώτες με πάω. Ξέρετε, συνυπήρξαν κανονικά. Γιατί να μην δεις συνυπάρξουν. Ναι. Τι έχουν να χωρίσουν. Τι έχουν να χωρίσουν. Ο Πάγκο τον Απόλλωνα. Δεν τους χωνεύουν οι καλαμαριώτες τους. Εντάξει, τώρα ένα παιχνίδι κυπέλου. Μακάρι του χρόνου ο Απόλλωνας να τα καταφέρει και να παίξει την ίδια κατηγορία με τον Πάγκο. Δηλαδή να γίνει και ένα παιχνίδι σε επίπεδο Super League. Αν και σου είπα που τον πιστεύω τον Απόλλωνα. Επειδή είναι μια κυκλοφορία. Δεν ξέρω Απόλλων τι ρόστερ έχει από πίσω. Μα τι, δεν έχει βάθος. Τι να έχει βάθος, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή στα χάφη. Τι βάθος να έχει δηλαδή. Ο Άρης είναι μια ομάδα με βαθύ ρόστερ. Ναι. Ναι. Αλλά με ρηχή τσέπη. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Εκεί είναι το θέμα του Άρη. Αν ναι. Θα αντέξει οικονομικά. Θα αντέξει οικονομικά. Ναι. Μακάρι να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ποιο? Και να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Άρη... Και να αλλάξει και επικοινωνική πολιτική με τους φιλάθλους του. Ο Καλαϊτζίδης, η άμυνα που έβγαλε σήμερα ήταν φοβερή. Και ο άλλος του Άρη, πώς το λένε ο προπονητής. Εμένα μου άρεσε και. Μου άρεσε, δεν και μ' άρεσε αλλά... το πρώτο μισάωρο. Ψηλά η τετράδα του. Τον έχουν σπάσει. Τον γκολ μπορεί να είναι και λίγο offside βέβαια που τρώει ο Άρης. Τώρα η κάμερα ναι, δεν ήταν στην απόλυτη ευθεία. Θέλω να πω ότι πολύ ψηλά την άμυνα, τετράδα. Και η τετράδα, ο συγχρονισμός της τετράδας του Καλαϊτζίδη. Ότι έχει συγχρονισμό η τετράδα του. Τα κομμάτια των τριών γραμμών του Καλαϊτζίδη είναι πάρα πολύ συγχρονισμένα. Η μία γραμμή με την άλλη. Ο δεξί στόπερ με το δεξί τον μπακ. Ο αριστερό στόπερ με τον αριστερό το δεξί στόπερ με τον αριστερό το στόπερ. Και το ίδιο με τον αριστερό τον μπακ. Υπάρχει συγχρονισμός. Αυτός ο συγχρονισμός, ο αμυντικός, για να πετύχει 4-4-2 αμυντικά, είναι ευάλωτο σύστημα. Πρέπει να υπάρχουν ντουμπλαρίσματα. Πρέπει να υπάρχουν καλές επιστροφές. Πρέπει να υπάρχουν transition φοβερά. Το 4-4-2, να παίξω εγώ 4-4-2 η Καλαμαριά Β' Εθνική με τον Μπάουκ που παίζει 4-3-3 και εγώ να του πάρω το κέντρο με τον Καλαϊτζίδη Χαφ, είναι πρόβλημα. Για τον Μπάουκ. Για τον Μπάουκ μεγάλο πρόβλημα είναι. Είναι πρόβλημα, είναι κόδων του κινδύνου. Αυτά πρέπει να δείτε. Όχι το τελείωμα του ΜΑΚ. Η συνολική εικόνα του Μπάουκ σήμερα ήταν πιο απογοητευτική από ό,τι στο Καραϊσκάκι. Σήμερα ο προβληματισμός πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο πονοκέφαλος, δηλαδή στο Καραϊσκάκι εγώ δεν θα τον απέλεια τον Λουτσέσκου. Σήμερα μπορεί να τον απέλεια και με νίκη. Σήμερα εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης, μπορεί μετά από νίκη να τον απέλεια. Κακός. Δεν ξέρω. Για μένα ο Λουτσέσκου έχει ένα πολύ μεγάλο μάτς τη Δευτέρα. Ναι. Πρέπει να το πάρει. Ναι. Και μετά να πάει να πάρει ένα χικάκι μέσα στο ΆΚΑ. Ναι. Που είναι καλό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Με ποιον παίζει. Με την κουρασμένη ΑΕΚ. Που θα τα έχει δώσει έλα με τη Μίλαν την Πέμπτη. Με την ΑΕΚ τους τα πάμε. Δικαιωθήκαμε. Τι τα θέλει στις Ευρώπες, τα κλειστά συστήματα. Τα θέλει για ένα και μοναδικό σκοπό. Για να χρωμείς. Μπας και πουλήσει κανένα μάνταλο, μπας και πουλήσει κανέναν Σιμόες. Πώς θα πουλήσει το μάνταλο σαν εξτρέμ. Τόσο μυαλό έχει. Αυτό φταίει ο Χιμένεθ. Δεν αναδεικνύει το άλλο του ποδοσφαιριστή. Ήδη του Ίβιτς το όνομα ξανακούγεται κάτω στο ΆΚΑ. Ήδη τρελαίνεται ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Ναι, για το περσινό μάτς πάω κατρόμητος για τη συμπεριφορά του Ίβιτς. Έχει τρελαθεί. Εντάξει, δικαίωμά του και το καταλαβαίνω. Η Ατλέτικο 1-1. 1-1-1-1. Ύποπτο. Λοιπόν, θα πω και κάτι το οποίο ακούστηκε. Τα συνθήματα από κερκίδα για τους παίκτες άρχισαν, αν δεν ήμασταν 7 αγωνιστικές τιμωρημένοι, θα είχαν φάει ήδη τραμπούκο στο γήπεδο. Άγιο έχουν με την τιμωρία. Λοιπόν, θα πω κάτι. Ναι. Το οποίο είναι βέβαια καθαρά οπαδικό. Ναι, να ακούσω. Επειδή δεν υπήρχε σχολιασμός δημοσιογραφικός και έκανα ζάπινγκ, κάποια στιγμή περνάω από το LFC Arena και έχουμε την επέτειο για τον Πλιώνα. 26 Δεκάτου ήταν, 25 σήμερα. Τηλεόραση. Ναι, τηλεόραση, ναι. Όπως κάνω το ζάπινγκ. Χωρίς ήχο. Οπότε τα πάντα χωρίς ακούγονται. Ναι, οπότε τι λέγανε. Ρε Λαρισέη. Εντάξει, ήταν ένα τυχές γεγονός. Εντάξει, έπρεπε εκεί της να δείξει μια ευαισθησία, να το σταματήσει, όχι ότι είναι δυνατό να είστε 30 χιλιόμετρα από την Πιερία και να μου λέτε τέτοια πράγματα. Τι είπαν για την Πιερία. Όχι, να απέχουν 30 χιλιόμετρα από την Πιερία και να, εντάξει δηλαδή. Τι είπαν, δεν κατάλαβα. Εντάξει, αποκαλούσαν συγκεκριμένα τη Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά. Βόρεια Ελλάδα, όταν αυτοί απέχουν 30 χιλιόμετρα από την Πιερία. Στην ουσία, βόρεια γεωγραφικά είναι η Θεσσαλία. Βούλγαροι, το λέγανε συνέχεια
Εντάξει, που ο Μπουλιώνας ήταν καν οπαδός της Λάρισας. Αυτό είναι γνωστό. Όχι, δεν ξέρω τι ήταν. Ένας οπαδός της ΑΕΚ ήταν που ήθελε να πάει στην Αθήνα με το κτέλ. Και κατά λάθος βρέθηκε στο γήπεδο. Εντάξει. Ναι, κατέμαρος. Να σου πω κάτι. Ο θάνατος είναι πικρός. Και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο επήλθε ο θάνατος του κ. Μπουλιώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να περάσει την ώρα του μέχρι να φύγει, να πάει στη δουλειά του και χάθηκε μια ζωή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν το ξεχνάνε. Το ξεχνάνε. Προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν το θάνατο του ανθρώπου. Αυτό είναι το χυδαίο. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, σε... Όλοι δηλαδή. Έτυχε να είναι στο γήπεδο. Τιμούμε τη μνήμη του άτυχου οπαδού, αλλά δεν το βάζουμε αυτό που λέμε κέρδος οπαδικό, να δείξουμε, να κάνουμε και φυσικά δεν δικαιολογούνται αυτές τις συμπεριφορές. Κατάπτυστη. 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 Κατάπτυστη για μένα. Μάλιστα. Δείχνουν μια κακία, δηλαδή. Και στο ενός λεπτού σιγή πάνω να το φωνάξεις, γιατί την ώρα που γίνεται η σιγή το φωνάζουνε. Ασέβεια. Ασέβεια για τον νεκρό, δηλαδή το αυτό. Δηλαδή... Ο δικός μας ο φίλος πώς πέθανε. Αυτό πραγματικά. Ξέρεις ότι η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σωτήρη. Προμηθέας. Όπως σου συστήθηκε. Σαν προμηθέας μου συστήθηκε. Ναι. Εντάξει, είναι είπε εδώ, μου είπε τον έρωτά του για μια ηθοποιό. Ένας άνθρωπος ανοιχτόκαρδος. Ναι, μου είπε ότι αγαπάω μια ηθοποιό. Η οποία λέω, τι ηθοποιός είναι? Μια ηθοποιός μου λέει του θεάτρου. Η οποία είναι, λέει, σνόμπ. Λέω, λεφτά έχει? Λέει, όχι. Λέω, εσύ πιο χωριαταραίος. Ωραία. Λεφτά έχεις? Αρκετά. Ωραία, λέω, σε τρεις μήνες θα την έχεις γόμενο. Όχι, λέει, δεν μου είπε αυτό, είναι αλλοπρόσαλλη αυτά. Έλεγε τον πόνο του Προμηθέας εδώ, τα λέγαμε, μας έφερε κρασί. Τσίπουρα. Τσίπουρα μας έφερε. Λαχανικά από τον κήπο του. Μας κάλεσε εκεί πέρα να πούμε. Στο Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά να πάμε. Του λέω, δεν προλαβαίνω, του λέω, κάποια στιγμή με αυτά τα τσίπουρα ασχολούνται κάτι αλκοολικοί φίλοι μου. Βουτάνε μέσα στο καζάνι και. Πώς πέθανε, ρε γαμώτο, δηλαδή μου. Κοίταξε. Αυτό μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κάποιος. Μόνος του πήγε. Δεν ξέρω αν ίδια. Δεν είχε συνεργάτη, συνεταίρο, δεν είχε υπάλληλο. Δεν ξέρω αν η αστυνομία στις περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε κανένας αυτόπτης μάρτυρας, αν θα κινήσει τη διαδικασία για να. Ποια αστυνομία, ρε. Να δει το περιστατικό, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, γιατί ναι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι. Ποτέ. Εντάξει, εγώ να ευχηθώ στους οικείους του ό,τι καλύτερο. Πώς πέθανε, πολύ. Είναι δύσκολο για γονείς να θάβουν παιδί. Πάρα πολύ δύσκολο. 32 χρονών ήταν. 32 χρονών. Ωραία. Είναι κρίμα που δεν βρεθήκαμε στην κηδεία του, γιατί δεν το ξέραμε το γεγονός. Το μάθαμε συγκυριακά. Εσύ από πού τον ήξερες? Τον ήξερες πιο μπροστά από μένα. Κοίταξε, ο Σωτήρης ήταν Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας ήταν. Και μάλιστα μποέμ Ηρακλειδέας, ωραίος. Μποέμ δηλαδή τι? Μποέμ, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη φιλοσοφία ότι χάσω, κερδίσω, αγαπώ την ομάδα μου, ναι, δεν μπαίνω στο. Σε αυτό το στήρο παδισμό, για μένα όλοι είναι οι ίδιοι. Πάντως εμένα για ομάδες δεν μου μίλησε εδώ. Μιλήσαμε για άλλα πράγματα. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Ήταν ένα πολύ όμορφο δευτερεύον πράγμα για τον Σωτήριο Ηρακλής. Το ότι πήγαινε στο θέατρο και τον έσερνε η κοπέλα, ας πούμε, στο θέατρο. Είδες τι κάνει ο έρωτας. Ναι, για να μπορέσει να σε εκτιμήσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ειλικρινά, επειδή ήταν ένας ανοιχτόκαρδος άνθρωπος και νέος. Δεν μπορεί να το λέω την ηθοποιό εκεί πέρα. Βρες μια από το Λαγκαδά εκεί πέρα, λέω μια. Όχι, λέει αυτή, λέει την γουστάρω πολύ και τα λοιπά, την ηθοποιώ. Κυνηγούσε το όνειρό του, δηλαδή έβλεπε. Πήγαινε ένα θέατρο να δει. Νέον άνθρωπο ο οποίος έστησε μια επιχείρηση. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, 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 ναι. Και πήγαινε πολύ καλά. Πήγαινε πολύ και καλά. Και πολύ ποιοτικά προϊόντα. Νοικοκύρης, τίμιος. Μερακλής, στη δουλειά του. Ναι. Βιολογικά. Θα σου φέρνω, μου λέει, βιολογικά προϊόντα. Και να πίνεις και κανένα κρασί, λέει, καμιά φορά για τις αρτηρίες που λες και τα λοιπά. Σίπουρο ωραίο, με γλυκάνισο ωραίο. Τι ωραίος άνθρωπος ήταν. Πάμε, τέλος πάντων. Είναι αυτά τα οποία. Είναι αυτά τα συμπτωματικά. Τι να ευχηθούμε στην οικογένειά του, τι να πούμε. Ε? Τι να πούμε, δεν μπορώ να πει τίποτα πλέον. Ραπ, αν κάποιος δει στον ύπνο του ότι του πέφτει δόντι, τι σημαίνει αυτό? Μιχάλης από Πηλαία. Ότι θα πάει οδοντίατρο. Όχι, εντάξει. Κάνουμε. Τίποτα. Α σου πω τι λένε τώρα οι παλιοί. Τι λέγανε. Αν δεις ότι σου πέφτει δόντι, να πούμε, και δεν πονάς, θα ακούσει κάποιον ότι πέθανε. Αν πονάς, λέει, λέγανε οι γιαγιάδες, όταν σου βλέπεις ότι πονάει δόντι, θα πεθάνει κάποιος δικός άνθρωπος. Πολύ δικός. Έτσι λέγανε οι γιαγιάδες. Τώρα εγώ με τα όνειρα δεν τα πάω καλά. Οπότε σου λέω τι λένε οι άλλοι. Γιατί αν ρωτήσει για μένα τι σημαίνει ότι σου πέφτει δόντι, θα σου πω εγώ 60 ευρώ για πονεύρωση. 100 ευρώ για πονεύρωση. Δεν θα πω στη σοβαρή αυτή. Δεν τα πιστεύω εγώ τα όνειρα, να πούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Με το πρώτο όμιλο του ελληνικού κυπέλου που θα ήταν ο Ηρακλής, τι γίνεται, λέει? Συνεχίζει τρεις ομάδες. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει κενό μια ομάδα. Genk Club Breeze και Lausanne Grasshoppers. Over τα παίζω
Λευτεριά στον ΠΑΟΚ Εφραίμ από Κρινίδες. Καβάλας. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι δεσμευμένος, είναι δηλαδή. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα. Βέλγιο και Ελβετία, ε. Γκένκ, Μπριζ και Λοζάνι, Γκραν Σκόπερς. Α, το δούμε τώρα. Για να δούμε τι έγινε. 2-0 Γκένκ. Πάει, το χάνει το ένα, το άλλο. Ελβετία, είπαμε, είναι το άλλο. Ναι. Τι έπαιξε. Έπαιξε Λοζάνι, Γκραν Σκόπερς. 0-1. Και τα δύο τα χάνει. Με παίρνει ο Αλέφατος το μεσημέρι. Έλα ρε, δώσε καμιά διαδούλα. Του λέω 2-3 γκολ ο Άρης, 2-3 γκολ ο ΠΑΟΚ. Πετυχαίνει το ένα, με παίρνει τηλέφωνο, καλά πάμε. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, το κάνει ένα 0, πότε το κάνει. Λέει εντάξει τώρα. Και χάνει μια ευκαιρία ο Μπρίγιοβιτς. Τέτα τέτ κάνει το λάθος ο Κατημίρης, την πετάει out σε καινή εστία το ταγάρι. Και καπάκι ο Ελοντούλου κάνει τη μεγάλη ευκαιρία και αποκρούει ο. Πάντως σε αυτές τις δύο μέρες του κυπέλου τι στατιστικό ιδιαίτερο έχουμε. Τι έχουμε. Ότι δεν έχει κανένα χ μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε χ. Ναι. Και κερδίζουν μόνο οι ομάδες Super League. Ναι. Οπότε. Οπότε αυτό σίγουρα. Οπότε θα σπάσει. Ναι, θα σπάσει. Αν κάτι βλέπω αύριο, πολύ πιθανό χ βλέπω στο μάτσο των Τρικάλων με τον Ατρόμητο, γιατί συμφέρει και τους δύο. Ναι. Και βλέπω τον Όφη να κερδίζει τον Πλατανιά. Από τις ομάδες της Football League δηλαδή. Ο Παράσος απελήθη ή ακόμα. Νομίζω είναι στον πάγκο του. Και εντάξει, οι άνθρωποι έχουν μια φιλοσοφία, δεν αλλάζουν εύκολα. Εκεί στον Πλατανιά το στηρίζουν. Πόσα χρόνια είναι αυτός εκεί, 3-4. Τέταρτο χρόνο είναι στον Πλατανιά. Ναι. Και εγώ θα ήμουν στα Χανιά. Ζωάρα Άς. Κάνει. Ζωάρα κάνει. Τι ζωάρα να κάνει. Τώρα σε αυτή την ηλικία να πας σε μια πόλη που. Ψαροφαγία καλή. Καλό ψάρι, καλύτερο. Κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου δεν πέφτει το Γενάρη. Ναι. Δεν θα μείνει όλο ήλιο. Ναι, ρε φίλε. Τέλεια είναι στα Χανιά. Κρήτη. Ευλογία. Ευλογία Θεού. Τι. Έβλεπε σήμερα το μάτσο εκεί στο Ηράκλειο το δικό μα Εργοτέλη Ξάνθη. Μια λιακάδα. Ναι. Λέω, άμα ήμουν προπονητής θα ήμουν ξάπλα και θα έκανε ηλιοθεραπεία. Γκόνιας προπονητής. 23 βαθμούς Κελσίου, τώρα εδώ είχε 15. Η χαρά του 4 μέχρι και 7 συν. Γκόνιας προπονητής. Ο Εργοτέλης πάντως θα είναι η χαρά του επιθετικού ποδοσφαίρου. Η χαρά του να περιμένω τον αντίπαλο και να του φύγω με κόντρα. Πάντως ο Εργοτέλης πιο ηλίθιο, το χάρη και το παιχνίδι. Πιο ηλίθια προσέγγιση δεν υπάρχει για ένα προπονητή. Δεν νομίζω να μείνει και πάρα πολύ στον Εργοτέλη. Κάποια στιγμή τα αποτελέσματα τον ευνοήσουν. Αφού τρελός είναι. Αυτός είναι τρελός. Τρελός. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής. Παιχταρά. Ιδιοφία. Παιχταράς. Κρίμα που δεν έπαιξε αυτό που μπορούσε γιατί είχε το ατύχημα. Δεν μπορεί αυτός να παίξει τον προπονητή. Είναι τρελός, παρανοϊκά τρελός. Νομίζω ότι είναι. Παράθον, δηλαδή, το ακριβώς δείτε το αλέφαντου. Στην τρέλα. Δηλαδή. Αν ο αλέφαντος είναι τρελός με την τακτική και την άμυνα και το πως έχω τον πισινό μου. Ναι. Πάρε το χ, είναι σαν νίκη. Ναι. Δεν έχασα. Έτσι. Ο Γκόνιας είναι το ανάποδο. Ναι. Τι θέλετε, ρε, δεν έχω. Δεν χάνω από κανένα. Τριλικό γήπεδο Νεάπολης. Πώς σου φαίνεται αυτή η εικόνα, δεν σου έχει λείψει. Η Νεάπολη. Ιωνικός. Έχω παρακολουθήσει εγώ παιχνίδια του Ιωνικού εδώ. Κατέβαινα πολύ συχνά Αθήνα. Όταν ήταν ο Αλέφατος προπονητής στον Ιωνικό, φαντάζομαι. Ναι, και ο Δοξάκης. Είχα φιλία και με τον Δοξάκη εγώ. Ο Δημήτρης Δοξάκης. Τερματοφύλακας. Ροδίτης, αλλά γεννήθηκε στη Ξάνθη. Ο Δοξάκης. Ροδίτης. Στην Ξάνθη, δηλαδή πήρε μυρωδιά από ποδοσφαιρική πόλη. Ο Δοξάκης, έτσι πρώτη το αναπνοή. Ο Δοξάκης είναι φίλος μου. Χρόνια τώρα. Έχεις νέα το πώς είναι αυτή τη στιγμή, τι κάνει. Μου είπε ότι γεννήθηκε στην Ξάνθη, αλλά. Νομίζω 50 συν είναι πλέον. Είχα μια 8 αδέρφια, 9 αδέρφια. Πόσο είναι πλέον, 50 συν. Ο Δοξάκης είναι το 59, συνομήλικος του Ιβάν Σαββίδη, είναι 58. Έχει σπάσει, έχει αρχίσει. Μου έχει μείνει απόκριση το πέναλτι του Αναστασιάδη. Ομορφόπεδο. Ποια σας ήταν, 91 ή 90. 90-91. Εκείνη τη σεζόν. Γιατί ο Ηρακλής έχει σώσει μια τελευταία αγωνιστική τον Ιωνικό και μια την Ξάνθη εκείνη την περίοδο. Ναι. Τώρα μάτσα στο Χαριλάου. Ήμουνα στο γήπεδο. Στο 1-1 ή στο Ηρακλής Ξάνθη στο Χαριλάου στο 0-0. Στο 1-1. Που νομίζω και εκεί πρέπει να χάνει πέναλτι τον Γιωβάνο. Τον Κόβαλικ προπονητή ο Ιωνικός. Το θυμάσαι τον Κόβαλικ που είχε βγάλει το μαντίλι. Δεν το θυμάσαι. Πιτσιρικά. Προηγήθηκε ο Ιωνικός, σοφάρισε ο Ηρακλής εκεί το παιχνίδι. Προηγήθηκε ο Ιωνικός, σοφάρισε ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Νομίζω είναι τη χρονιά που κάνει το 4-5 Ολυμπιακός με τον Όφη. Την ίδια αγωνιστική. Ναι, ναι. Που έγινε 4-5 και άκουγε Καλαμαριά 3-0 που πέφτει Καλαμαριά στη θέση του Ιωνικού. Και προλαβαίνει ο Δοξάκης και γυρίζει το σώμα του στο πέναλτι του Αναστασιάδη. Νομίζω η αίσθησή μου είναι το μάτσο αυτό το 91. Ναι. Θα σου το εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί Καλαμαριά το 91-92 που έχει πέσει άμεσα ξανανεβαίνει. Μένει δύο χρονιές και μετά εξαφανίζεται. Πάει, εξαφανίστηκε, ναι. Μένει 14 χρονιές στη Β' Εθνική. Η Καλαμαριά εκείνη το μάτς, εκείνη την αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, είχε χάσει στην Αθήνα. 3-0 από την ΑΕΚ, νομίζω. 3-0 από την ΑΕΚ με Βουτσακέλη στον πάγκο. Είχε κατέβει, θυμάμαι. Στράτο Βουτσακέλη. Στράτο Βουτσακέλη στον πάγκο. Ωραία, τι κάνει αυτή η ψυχή.
Καλά είναι. Έχει φάει πάγκους και πάγκους. Μένει στη διπλανή πολυκατοικία με το Σαουρίδη. Απέναντι από το Δημαρχείο Καλαμαριάς. Απέναντι, δίπλα από το σπίτι του Σαουρίδη. Ο Βουτσακέλης. Ο Βουτσακέλης. Πώς είναι τώρα ο επιστράτος. Ο Βουτσακέλης. 65άρης. 65άρης πρέπει να είναι. Πέρασε και από την Κοζάνη. Είχα ένα χορηγό εκεί πέρα, ένα μαγαζί και πήγαινα εκεί πέρα και έβλεπα εκεί και τα λοιπά. Και κατέβει η γυναίκα του Βουτσακέλη και τη ρώτησα, λέω, τι κάνει ο Στράτος. Κάπου ήταν σε μια σχολή, δίδασκε κάτι τέτοιο. Καλά είναι όμως, είναι καλά. Αυτός με είχε διώξει από τη Μηχανιώνα γιατί είχα δει το προηγούμενο προπονητή. Σε ποια κατηγορία, Δέλτα Εθνική. Γάμα, έχει παίξει γάμα. Γάμα Εθνική. Τη χρονιά που απέκλεισε την ΑΕΚ ο Ποσειδώνας, πότε. Όχι, τη χρονιά που κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-2 στο κύπελο. Α, έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ. Είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο από τις 4. Με Ολυμπιακό Βόλο στον Όμιλο, λες. Ναι, και ήρθε ο Βουλινός και δωροδόκης έδωσε λεφτά στη Μηχανιώνα να τα πάρει η Μηχανιώνα για να κερδίσει τον Βόλο. Ολυμπιακό Βόλο. Τον Ολυμπιακό Βόλο. Το κερδίσαν τον Ολυμπιακό Βόλο 2-0. Γάμα Εθνική, όπως είπαμε. Με καραμασίλη τερματοφύλακα Δημήτρη. Ολυμπιακός Βόλο τι κατηγορία ήταν. Β' εννοεί πω η Μηχανιώνα ήταν γάμα. Ήρθε ο ΠΑΟΚ εκεί με κάτι χοντρού, κάτι ένα στεριού, ένα κολαρά να πούμε έναν. Ένα Μιλωνά που ένα από του Ερασιτέχνε. Αύγουστο μήνα, Αύγουστο μήνα του πετάει 3 γκολ ο Σταμίδης, να πούμε. Χαρτρικ που έχει τα ψάρια, ο Γιώργος ο Σταμίδης, που σε πονεί και που σε σφάζει. Πού έπαιζε η Μηχανιώνα, Μηχανιώνα, είσαι στου Πιβάτε. Μηχανιώνα, ξέρω. Ξέρω. Αποκλείται να γίνει, ξέρω το παιχνίδι. Ξέρω, ρε, το λέω εγώ, ξέρω ήταν. Ξέρω ήταν, τι να λέει, ψέματα θα σου πω, ξέρω ήταν. Ποια χρονιά ήταν αυτό το μάτς. Σου πω εγώ τι ήταν, 91-92. Και ήταν ακόμα ξέρω στη Μηχανιώνα. Ξέρω ήταν. Κάνει εντύπωση. Ναι, ρε, ξέρω ήταν. Ξέρω ήταν. Γηπεδάρα. Ποσειδών Μηχανιώνας. Με καμπόι, αριστερό μπακ, γενικό αριθμό. Εντάξει, εμένα μου έχει μείνει τον γκολ του Πρίτα με την ΑΕΚ. Το γκολ του Πρίτα με την ΑΕΚ, ποιο μετά ήταν. 94-95, κάπου εκεί. Και η ΑΕΚ στο 75 δίνει το σύνθημα να πάνε τα λεφτά. Ήταν ένας Στράτος, γενικός αργικός. Ήταν χοντρός αυτός. Επιτροχανά νομίζω αυτά. Ναι, χοντρός αυτός. Μέχρι να πάει από τον πάγκο στα ποδητήρια. Και από τα ποδητήρια μέχρι να πάει στον πάγκο. Το κοντέρ έγραψε 84 λεπτό. Αυτά δεν γίνονται. Τηλεοπτικό το παιχνίδι. Τηλεοπτικό το παιχνίδι. Εγώ τη βαλίτσα την είχα δει να μου. Εγώ τη βαλίτσα την είχα δει. Μεσημέρι, ωραίο εκεί. Έχω δει πολλές βαλίτσες εγώ. Η ομάδα σου, η Ξάνθη, ας πούμε, την επανομή την είχε δώσει τη βαλίτσα σου. Το 80. Ποιο, το 80. Όχι, το 78. Α, το 78 έγινε αυτό. Η βαλίτσα ήταν δερμάτινη και έσκασε μύτη στο 75. 0-0 το σκορ και έγινε 2-0. 0-0. Και πώς ο τερματοφύλακας ήταν πλούσιος της επανομής. Ο Μπουλτουράνης. Και πού το έδωσαν τα χρήματα τότε. Κάτσε να σου πω, δεν το έδινε το μάτς. Και ήταν αγαϊδούρι, έβγαινε με γροθιές, κόρνερ, αυτά κτλ. Και τον έπιασε ο σέντερ μπακ στο κόρνερ της επανομής. Τον έπιασε αγκαλιά τον τερματοφύλακά του να μην πηδήξει και έτσι έγινε το 1-0 στο 86. Να μην υπάρχουν κάμερες να τα καταγράψουν. Τι κάμερε, όχι, δεν υπάρχουν. Αυτά που έχω δει εγώ, ρε. Ιωνικό, να σου πω τι έχω δει. Ιωνικό Νικέας. Τον κλασικό. Τι μου λε. Όχι διαβατών. Ναι. Με λέω Δοξάκη, πάμε πιούμε καφέ. Εκεί την ώρα βγαίνει ένα τύπο από ένα μαγαζί με ένα μαχαίρι, κυνηγούσε τον Σοφιανόπουλο να το μαγειρώσει. Ατάραχο ο Δοξάκη. Του λέει τι γίνεται τώρα. Α, δεν τυπα. Συνθισμένα λένε αυτά, δε. Πάμε τι άλλοι, μα ανοίγουμε γραμμέ. 90-90-90. Είναι συνθισμένα αυτά. Μην δίνει σημασία μου. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras.
πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μία γυναίκα. Ή και περισσότερες. Αυτό με τα κανάλια τι τον έχει. Το Μετρόπολης 95,5 και η Οντεόν την 3η 31 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Success Story στο Οντεόν Μακεδονία πρώην Στερ. Η απόφασή μας να μπούμε στην πολιτική έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμα και απειλές. Success Story, μια ιστορία αγάπης, συνωμοσίας και εκδίκησης με την υπογραφή του Νίκου Περάκη. Αν θα κατευθώ, αν συνεχίσεις να μιλάς. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιώνα Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Τζένι Θεωνά, Success Story. Αν θέλεις, μπορώ και να υποθυμίσω. Διεκδικήστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι πιερικό σε πανομία από 0-2-4-2 στο ημίχρονο πηγαίνω τα λεφτά, ρε. Τι λες τώρα, ρε, τι έχω δει εγώ. Έχω παίξει σε ένα τεχνικό στημένα μάτς, δεν τα εθνική. Παιδιά, πρέπει να χάσετε για το καλό της ομάδας. Να πληρωθούμε. Στημένα, όχι με την έννοια του κέρδους από στοίχημα. Όχι, ρε. Ερχόταν, έπεφτε το πολύκαστρο μέσα στα μουδανιά, ας πούμε, στα πλάγια. Παιδιά, πόσα θέλετε, 1.800.000. Και τι όφελος είχαν να κρατήσουν μια ομάδα σε μια κατηγορία. Δεν ξέρω. Εγώ έπαιξα σε ένα μάτσο τέτοιο με το Πολύκαστρο, δεν το έδινα το μάτσο. Πάνω μου χτυπούσαν, στον αγκώνα μου χτυπούσαν. Σε ποια ομάδα ήσουν? Στο Μουδανιά πέρα. Πού έγινε το μάτσο, στη Χαλκιδική? Στη Χαλκιδική. Με τον κόλο, με τα αυτά, πάνω του δοκάρια ιστορία 0-0. Ευλαμμένος. Πάντα σε κανένα 200 και πάρουμε κανένα τον Πιάνκι. Είχε ξέρει τη λεφτά η Δέλτα Εθνική. Στημένα ιστορίες. Τι κόσμο, μωρέ, τι να κλάψουνε τώρα. Α, πριν πάμε στον κόσμο, λέει εδώ. Να, το θέμα με την ΠΑΕ Ποντίον στη Θράκη δεν πρέπει να αναφερθεί. Για ποιο πράγμα λέει? ΠΑΕ Ποντίον. Α, με το πολιτικό μήνυμα για τους Κοίταξε, Ποντίους. Κοίταξε, εγώ προχθές σου στείλα ένα μήνυμα την Παρασκευή, το είδες. Είναι πολιτικό το μήνυμα. Έπαιζε Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Ναι. Με πες το γρήγορα. Την, δεν θυμάμαι την ομάδα, την Ντάμσταντ νομίζω. Όπου? Και φορούσε μια μπλούζα που λέγε Gegen Rechts. Ενάντια στη δεξιά. Όχι, είναι πολιτικό μήνυμα. Ήταν πολιτικό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και για τους λαθρομετανάστες και για τα προσφυγόπουλα. Δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, εντάξει. Εντάξει, τα πρόσφυγες. Ναι, ή μετανάστες. Πολιτικό μήνυμα. Εντάξει, αλλά είναι θετικό το κοινωνικό. Δεν με νοιάζει, το είναι πολιτικό. Είναι κοινωνικό, μπορεί να το αλλάξει. Είναι πολιτικό. Καλημέρα. Πολιτικό είναι. Ναι. 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 Έλα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Λένε κάποιοι ότι έχει πολλή ποιότητα, λέει ο ΠΑΟΚ και πάει για πρωτάθλημα. Από πού το βγάλετε αυτό, ρε παιδιά? Έχει ποιότητα στις τσέπες του Σαββίδης και πάει για πρωτάθλημα. Έχει παίξει κανένα καλό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ? Έχει ποιότητα ο Σαββίδης στις τσέπες του. Στη φετινή σεζόν. Όποιος πληρώσει θα το πάρει. Γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Καλά, Πειραιά, φαντάζομαι. Ας πλήρωνες. Όχι, δεν είμαι από τον Πειραιά. Λοιπόν. Όχι, Ολυμπιακός Πειραιά, γιατί υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί. Α, ναι, Ολυμπιακός Πειραιά. Και λοιπόν, Κιμήνων και Βόλου. Εγώ μου κάνει εντύπωση που βλέπω, λένε, θα πάρει λίγο το πρωτάθλημα. Τα παιδιά τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Δεν έχω δει ούτε ένα. Αποκλείσει και από την Έστερσουντ. Η οποία βέβαια κάτι δείχνει μετά. Πρώτη είναι στον όμιλο. Και δεν ήταν κουτσί που νομίζαμε. Με Χέρτα και Μπιλμπάο πρώτη στον όμιλο είναι. Δεν ήταν κουτσί τελείως που νομίζαμε, ναι. Λοιπόν, αποκλείστηκε πάντως από αυτούς. Φέρνει Χ με Απόλλωνα, με Λάρισα, με Λεβαδιακό. Χάνει από τον Ολυμπιακό. Αυτό τον Ολυμπιακό που ψάχνετε ακόμα. Κακό, ναι. Έτσι. Ψάχνει τον Ολυμπιακό, το κερδίζει όμως τον ΠΑΟΚ που είναι φαβορί. Μα άμα αυτός ο Ολυμπιακός που ψάχνετε κερδίζει τον ΠΑΟΚ, αυτό τι λέει για τον ΠΑΟΚ? Ότι έχει ποιότητα. Σήμερα η Καλαμαριά. Τον έβαλε, το είδα το παιχνίδι τον με την Καλαμαριά. Δύσκολα. Το είδα. Άσο έπρεπε να έρθει. Έχασε 2-3 ευκαιρίες τις τελευταίες στιγμές. Έτσι. Και μετά έγινε στο τέλος το διπλό. Άσο. Με εντυπωσίασε η Καλαμαριά. Δεν το περίμενα, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι βλέπατε εσείς. Εγώ τον είδα χεσμένο. Μόλις είδε τι πήγε να γίνει, το είδε ότι πήγαινε για άσο. Και γι' αυτό έκανε τρεις αλλαγές παίκτες που νομίζω ότι τους είχε κρατήσει για rotation. Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε να τους βάλει. Να ρωτήσω κάτι τον φίλο μας. Ναι. Πες. Ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι μια ομάδα μπορεί να είναι ντεφορμέ όλο το 9μηνο του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα το απαντήσω στο εξής. Δεν ξέρω αν είναι ντεφορμέ. Να σου αντιστρέψω την ερώτηση και να σου ρωτήσω. Γιατί είσαι πεπισμένος ότι έχεις ποιότητα να παίξεις καλύτερα? Αφού δεν παίξεις κανένα παιχνίδι. Εγώ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, είδα τον Ολυμπιακό στα προκριματικά κάτι να κάνει, είδα το πρώτο ημίχρονο με την Ξάνθη κάποια εμφάνιση, είδα κάποια πρώτα ημίχρονα καλά και λέω, α, κάτι μπορεί να μας δείξει. Παθ' δεν είχαν τίποτα απολύτως.
Γιατί θεωρείς λοιπόν ότι είναι ντεφορμέ και θα γίνει καλύτερος? Με τι δεδομένο? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα την ίδια περίοδο πέρυσι στην ένατη θέση. Ας το κάνεις, για τώρα, δηλαδή, τώρα μιλάμε. Με τον Ίβιτς Οκτώβρη μήνα ήταν πολύ χαμηλά και δεν απέδιδε καλό ποδόσφαιρο. Ίσως εφάμιλο της ποιότητας της ομάδας που φάνησε Κώστα Μίλοβιτς και ο Λουτσέσκου. Και από Δεκέμβρη μέχρι Φλεβάρι ήταν η καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, πιο φορμαρισμένη. Δηλαδή, αν δεν πας στις προπονήσεις και αν δεν δεις το τεχνικό επιτελείο και το επιστημονικό επιτελείο, πού θέλει η ομάδα να φορμαριστεί, γιατί αυτά δεν γίνονται τυχαία. Δηλαδή, βλέπεις ένα πρόγραμμα και σου λέει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ επιλέγω το τρίμηνο που έχω, Γενάρη με Μάρτη, που θα είναι το πιο κρίσιμο, γιατί το πρωτάθλημα παίζεται χωρίς πλέον. Γενάρη με Μάρτη. Γενάρη με Μάρτη. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Άκου ποιο είναι το πιο κρίσιμο, φίλε. Άκου ποιο είναι το πιο κρίσιμο. Το Σάββατο, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, γεια σας και του χρόνου τα ξαναλέμε. Μετά, μέχρι το Γενάρη θα έχει φύγει 6 βαθμούς μπροστά. Το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τον πρώτο γύρο. Μετά έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο το τελευταίο δύσκολο. Δεν είναι μόνο το τελευταίο δύσκολο. Κοίτα το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και του ΑΕΚ και να δεις που θα βρίσκονται μέχρι το Γενάρη. Και μετά ας φορμαριστούν μετά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί αυτή τη στιγμή ο Πανίνος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε ένα γιατί μήνα που θα παίξει για το καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο ο Πανιώνιος. Δεν παίζει, το λέω δεν και το Πανιώνιο. Ποιο καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει. Ο Πανιώνιος είναι δεμένος. Ποιο καλύτερο ποδόσφαιρο. Ενώ στο μάτι, στο μισοπτικό κομμάτι, δηλαδή ο τρόπος συνεργασίες, οι αποστάσεις, το ότι ανοίγει κλειστές άμυνες, η κίνηση χωρίς την μπάλα. Δηλαδή βλέπεις τον Πανιώνιο να παίζει το πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μοιάζει λίγο σαν μικρή Νάπολη. Κλείσε. Καλά, ας κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Πανιώνιο. Το 99 ήταν. Το Μηχανιών ΑΕΚ δεν ήταν ο Τροχανάς, ήταν η ΕΝΙΚ διοίκηση. Η ΕΝΙΚ. Με γενικό αρχικό το στράτο με την Τραγιάσκα. Πήγε στο μικρόνο να ο Πρίτας πήγε εξάρτητα μετά από αυτό το παιχνίδι. Πάμε επόμενη γραμμή. Το αυτό ναι. Το θυμάμαι. Έλα, φίλε. 99, μπράβο. Ναι, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα, ρα. Είμαι αυτός ο δικός αυτός με το που παραγγέλνουν οι νεροτηρήσεις. Λοιπόν, ήμουν στο Μάσκα. Κάπου να σε ακούω καλύτερα. Πάμε. Λέω, είμαι ο δικός σου, λέω, με το νερό της βρύσης. Στο καφενείο. Με το νερό της βρύσης. Okay. Ναι. Κατάλαβε, ναι. Τέλος πάντων, συμφωνώ απόλυτα με όλη την κριτική που κάνεις με το ΜΑΣ. Καλαμαριά, πάω τα μέσα. Ναι. Θα ήταν άδικο να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΞΙΣ. Πρέπει να μιλήσω για την Καλαμαριά. Πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι έπαιξε. Είναι όπως το είπες τακτικά απίστευτη, άπτεστη. Όταν η μπάλα πήγαινε σε ένα σημείο, έβλεπες μια τριάδα ή μια τετράδα συγχρονισμένη να πηγαίνει προς την μπάλα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Σαν PlayStation έπαιζε Καλαμαριά. Το κάνει σε όλες τις ομάδες ο Καλαϊτζίδης αυτό. Αυτό ναι, είναι το στυλ παιχνίδι. Δεν υπάρχει στην Αλφα Εθνική ομάδα να παίζει τακτικά τόσο σωστά και συγχαρητήρια όπως η Καλαμαριά με κάθε χαμή στον Καλαϊτζίδη. Πόσα μάτς ομάδων Αλφα Εθνικής έχετε δει, καλέ μου φίλε, για να έχετε συγκρίσεις, να έχετε συγκρίσιμα μεγέθη. Δηλαδή αυτό που έζησε τα περίφημα αμυντικά τετράγωνα που περιγράφεται αυτή τη στιγμή, τις αποστάσεις τα λοιπά, πόσα μάτς ομάδων αλφα-εθνικής είτε παρακολουθήσει του συνεγγύς. Εγώ εσένα, το μάτς Καλαμαριά ΠΑΟΚ το είδες? Είδα μέχρι το 30 το... Δεν είδε τίποτα. Γιατί σου ώρα να απαντώ έτσι? Γιατί σ' άκουγα τόση ώρα να αντιδράσει και να φέρει αντιρρήσει τον Ραπτόπουλο για αυτά που έλεγε το Καλαμαριά ΠΑΟΚ και δεν το έχει το μάτς. Πρόσεξε να δεις. Έχω δει την Καλαμαριά με τον Εγινιακό. Εμένα με συναρπάζει. Εμένα με συναρπάζει. Άκου λίγο. Εμένα με συναρπάζει. Από τη στιγμή που θα κερδίσει την μπάλα, ξέρει τι θα κάνει και σε ποιου χώρου θα βγει. Ενώ ο Ατρόμητος για παράδειγμα, αυτοσχεδιάζει. Ο Πανιώνιος είναι πιο τακτικά. Στο μισοεπιθετικό κομμάτι είναι τρομερός. Ναι, ο Πανιώνιος. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Ναι, ο Πανιώνιος τακτικά ο Γρηγορίου το δούλεψε. Φαίνεται. Πάντως τακτικά. Ο ΠΑΟΚ είναι αδούλευτος. Φαίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι αδούλευτος. Φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δουλεμένος με κακότερο υλικό. Παρακαλώ. Αν εθνική ομάδα στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Πας Γιάννη είναι τακτικά η καλύτερη ομάδα. Ο Πετράκης είναι τακτικά ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Στην κλοπή, σε αυτό το κομμάτι. Δεν είδες το μάτς και δεν δικαιούσε να μιλάς. Και αυτό με ενόχλησε. Πριν ενώ δεν έχεις δει το μάτς, αντιδρούσε στον ραπ σε αυτά που θέλει για να έχει δει το μάτς. Αν είχες δει το μάτς. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω σε αυτά που λέει ο Κώστας, αλλά είναι ένα αποσπασματικό παιχνίδι. Εγώ τον Απόλλωνα θα τον κρίνω στο μάτς που θα παίξει πραγματικά. Με τη Βέρεια, με τον Εγινιακό που δεν μου άρεσε. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ έχει κίνητρο παίκτη τη Καλαμαριά να φανεί. Οι ενστάσεις μου με τον Καλατζίδη είναι το μόνιμο 4-4-2. Και πολλές εντάσεις. Ότι δεν το μεταλλάσσει κτλ.
Θα δούμε. Στη θα αντέξει. Δεν ξέρω. Είναι 34 μάτς, είναι μεγάλη περίοδο. Ναι, δηλαδή τώρα ένα μάτς έπαιξε 90 λεπτά. Το Δεκέμβρη, τον Ιανουάρι. Θα τον κρίνουμε. Πώς θα πάει η ομάδα. Πάμε. Ένα μάτς είναι, ναι, παιδιά, μην τρέχουμε τόσο γρήγορα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Θοδωρή μας. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς τον. Καλά έκανες και έχασες, γιατί τα κύπελα είναι περιτά για σένα. Ναι. Έχω να πω κάτι γενικό και εσείς ό,τι θέλετε κρατάτε. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει τόγκα σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κράτος και έχει στοιχηματικές ανησυχίες, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο έμπνευσης για κάποιον οπαδό. Εσείς καταλάβετε ό,τι θέλετε. Για την εικόνα του Χαριλάου, την άδεια, για τις ίδιες και κύριες σήμερα. Εγώ είπα μια γενικολογία, δεν είπα κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Εντάξει. Τώρα πάμε παρακάτω. Σε δύο θεματάκια θέλω να σταθώ που πρέπει ο Ζαμπετοβρουτόταυρος να τα αλλάξει. Ο Ζαμπετοβρουτόταυρος, ο προπονητής. Εγώ το γουστάρτο σπαρώ, να ξέρεις. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Πρέπει να διορθώσει δύο πραγματάκια. Το ένα είναι αυτό που είχα πει στον Κωσή προχθές, ότι πρέπει να παίξει με δύο εξάρια. Για ποιο λόγο πρέπει να παίξει με δύο εξάρια? Γιατί επειδή δουλεύει πολύ το συνένα στην περιοχή. Δηλαδή το ανέβασμα του αριστερού και του δεξιμπάκ που πατάει περιοχή, θα πρέπει να μένει τουλάχιστον ένας εξάρις πίσω να καλύπτει το κενό του. Ο Ιτζόγλ δηλαδή. Σήμερα ό,τι τρύπα έγινε για αυτόν τον λόγο. Ανέβαινε ο Μπούρμπος, βγαίναν από εκεί με τις κάθετες ή με ψηλές μπαγιές και κάνουν όλα τα τρυπήματα. Δεν μου λες ο Μπούρμπος θα παίξει βασικός. Ο Τζανακάκης. Τζανακάκης θα παίξει. Ποιος Μπούρμπος, εντάξει. Ο Μπούρμπος είναι μεγάλος, βάρινε. Δυνατό Τζανακάκης, δεν πιστεύω. Δυνατό παιδί, όχι, έχασε την ταχύτητα. Τζανακάκης. Ο Μαραγκός μπορεί να παίξει το εξάρι μαζί με τον Ιτζόγλου. Ποιος ο? Ο Μαραγκός. Μπορεί να βγάλει 90 λεπτό ρε φίλε, εκείνο το θέμα. Δεν έχει ρυθμό, το ξέρω, αλλά. Ο Μπούρμπος, ναι, μπορεί να παίξει. Κερδίζεις μέσα στον Αχαρναϊκό 1-0 και του λες παίξε τρίτο στόπερ μαζί με τον Σόουζα και τον άλλον. Δεξίμπαχο Τζανακάκης, αριστερό, ποιος είναι, ξέρω. Μπορεί να φέρει το Σόουζα στα χαφ και να βάλει συναλλακτικά δίπλα στον Τελιτζή στο Μαραγκό. Να βρει το όπερ το Μαραγκό και το εξάρι τον Σόουζα. Όχι, ρε φίλε, καλύτερα να κρατήσει τον Σόουζα πίσω να είσαι ένα γρήγορο στόπερ. Δεν μπορεί να είσαι με αργά στόπερ, β' εθνική. Θέλει ένα γρήγορο τουλάχιστον να προλάβει αντιπάλου. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Μπορεί να βάζει κατά συνθήκη τον Νέτο ένα 45 λεπτό. Αυτή τη πατέρα μπορεί να τι κάνει. Τον Νέτο να το βάλει μπάρμαν στο. Δεν είναι το μάρκετ στην Αριστοτέλους. Φορ, ποιο θα βάλουμε. Διαμαντόπουλος είναι το βασικό μας φορ. Ναι. Διαμαντόπουλος, αλλά και ο Κάσος, ρε φίλε, συγκριτικά με τον Ηρακλή, ανεβασμένο τον είδα. Ο Κάσος ήταν πολύ αδικημένος στον Ηρακλή. Ναι. Από έναν προπονητή πολύ μέτριο κακό τελικά, όπως αποδείχθηκε η πορεία των χρόνων, τον Νίκο του Παπαδόπουλο. Λύσαξε με τον Νίκο. Ο άνθρωπος τώρα μας έφερε το χαντί και δεν έβαζε τον Κάσο και τον έδιωξε. Φαίνεται αθλητικά ποιο είναι και ποιο είναι ένα και ποιο είναι ο άλλο. Τον Νικολάου και τον Κυβρακίδη και τον έδιωξε. Καλά, το Γιαβράκι. Έδιωξε τον Κυβρακίδη, δεν του έκανε. Να δικό στον Εγυριακό. Για να παίξει ο Παλιγιώργο. Δηλαδή. Ο Κάσο είναι αθλητάρα, τρακοσάρι, άστο. Ο Κάσο είναι ότι μπορεί να παίξει και τη γραμμή, μπορεί να παίξει και εννιάρι. Αυτό είναι το καλό. Και δεκάρι ενώ πίσω από το φόρο. Το αθλητικό δεκάρι. Δεν υπάρχει δεκάρι σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά και οχτάρι μπορεί να σου παίξει. Επίσης το άλλο πρέπει να διορθώσει το Παστακό τον θέλουμε για φορ. 100%. Το μας κάνει. Βέβαια, γιατί έχει τρίπλα, έχει κεφάλι, έχει καλή εκτέλεση. Άμα αποδεσμευτεί ο Μιλούνοβιτς ή κάποιο άλλο συμβόλαιο βαρύ, ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται να κάνει 25 με τέτοια συμβόλαια. Εντάξει, είπαμε. Η φάμπρικα των δανεικών μου δουλεύει καλά. Ατρόμητος εμάς μας κάνει σαν Άρη. Δεν μας ενοχλεί πλέον. Εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε. Άλλος εκεί στην Παπανασίδη δεν σε ενοχλεί. Να πω και κάτι άλλο για τον Ζαμπετοβρουτόταυρο, τι πρέπει να διορθώσει. Ναι. Παρατηρήσατε σήμερα 4-5 φορές που έβγαινε ο Άρης μπροστά. Ήταν με 3-4 παίχτες με μέτωπο προς αντίπαλο τέρμα και ήταν τετράδα στην ευθεία. Δεν πρέπει να γίνονται διαγώνες κινήσεις για να ανοίξει άμυνα. Ναι, ρε, αυτό ρε, δεν πρέπει να το δουλεύει στην προπόνηση. Σαν τη ζώνη, δηλαδή την επιθετική. Ναι. Καλά, από τον Πλατέλα δεν έχω απαιτήσει αυτό το κομμάτι. Πλατέλα είναι. Επόμενος, ναι. Πάρε καλή σας. Επόμενος, καλημέρα. Ναι. Πάμε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε αργά, ναι. Ναι, γεια σας. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Ο αγώνας από Ελ Απόλλωνας αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, γιατί? Στην Κύπρο λέει τώρα. Για την Κύπρο, ναι, λέτε. Για την Κύπρο. Τώρα, παιδιά, χωρίς με απεργία δημοσιογράφων, τι μπορούμε να μάθουμε? Υπάρχει ένα σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Α, δεν ξέρετε. Όχι, πρέπει να πούμε σε κυπριακά site, θα το ψάξουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι το δίνει εκεί? Θα το δούμε τώρα, επιτόπου. Θα το δούμε. Κάτσε, θα το δούμε, ρε παιδάκι μου. Πάμε στον κόσμο. Ποιον αγώνα μας είπε? Ε... Από Ελ. Από όλων.
Postpone, ναι, λέει εδώ πέρα, ακυρώθηκε, τώρα δεν μας λέει την αιτιολογία. Ναι. Εντάξει. Έλα, φίλε. Χασίς ήπιες, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ναι, έλα. Πριν ο προηγούμενος ο Χάπρος, να τι έλεγε, δεν καταλάβα, ρε, δεν καταλάβα. Με αυτά που έχεις πει, τι να καταλάβει, ρε, φίλε. Με αυτά που ήπιες, τι θες να καταλάβεις. Λεφτά μαλαματίνες και ρε, ραπ. Μαλαματίνα ήπιες. Ναι. Πού θες, ρε, φίλε, το μυαλό σου να λειτουργήσει με τη μαλαματίνα που ήπιες. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Δεν έπινες πετρέλαιο καλύτερα. Τι είπες. Αυτός χαμπάρι δεν πήρε ακόμα ότι δεν έχασε φέτος εκεί μέσα. Και πώς δεν έχασε, ούτε εγώ ξέρω ακόμα. Και λέει αμάς αυτός, δεν κατάλαβα. Εσύ τι είσαι τώρα για να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚτσής είμαι, τι είμαι. Τι είναι αυτός. ΠΑΟΚτσής. ΠΑΟΚ είσαι. Για να πίνεις μπαλαματίνα, τέτοια ναι, ποιότητα έτσι είναι βέβαια. ΠΑΟΚ είσαι. Πρωταθλητής, τάμπολ. Και τι έγινε. Εξαιρετική και χρυμπάρι. Λέει. Ναι. Ναι. Για να βλέπετε μπάλα, πρέπει να ξέρεις να βλέπεις μπάλα. Η μπάλα είναι μια στρόγγυλη μπάλα. Οκ. Ακούς ραπ. Και άμα κάνει κράκο άξονα της μπάλας, τι γίνεται. Πώς σας αντιμετωπίσετε. Έχει χάρη που δεν έχω προπονητή. Αλλιώς θα ήμουν 10 βαθμούς μπροστά εγώ. Δεν έχω προπονητή. Η ομάδα γιατί άλλοι έχουν προπονητή, ρε. Άκουσε με λίγο. Η ομάδα ακόμα δεν έστρωσε. Όπως και η δικιά του που λέει. Και έχει χάρη, λέει, να κερδίσει τον Βάζελο. Ποιον Βάζελο. Τον ξεφτυλισμένο. Και θα έρθει μετά εδώ μέσα, στη Τούμπα. Και... Κάνε κράτη και αύριο αργία είναι. Κλείσε και. Έλα. Έχει πολλές μαζεμένες αργίες. Εμπρός. Έλα, φίλε. Πίσω. Όχι, εμπρός πίσω. Με ακούτε? Σε ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Ραπτόπουλε, που εκτιμήσατε στη μεσημεριανή εκπομπή που σας πήρα. Ναι. Για τις γνώσεις μου στο ποδόσφαιρο. Πολύ καλή. Που ναι, ενόχλησαν φοβερά τον κύριο, τον ευγενέστατο κύριο που ακολούθησε. Και σας παίρνω ένα για να σας ευχαριστήσω. Δύο, για να σας πω ότι όπως με χαρακτήρισε επικίνδυνη, θα εξακολουθήσω να βλέπω Πριμέρα, να επιλέγω μάτς στην Πρέμιερ με τις ομάδες που παίζουν ποιοτικό ποδόσφαιρο που επιλέγω, παραδείγματος χάρη η τωρινή City του Γκουαρδιόλα. Ή τότε να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ή τότε να, προφανέστατα, συμφωνώ μαζί σας. Άρσεναλ βλέπετε λίγο. Με τίποτα. Ορίστε. Την Άρσεναλ λίγο τη βλέπετε. Ναι, και κολλήρια χρειάζεσαι. Έχει τα γνωστά σύνδρομα. Κυκλοθυμική ομάδα. Εντάξει, έχει ναι, δίκιο. Λοιπόν, επειδή όμως ο κύριος στην ευγένειά του, αντί να πει το κλασικό «η κυρία θα έπρεπε να ασχολείται με την κουζίνα της», ναι, έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς για τις πολιτικές μου απόψεις, τις οποίες υπέθεσε σύμφωνα με τα κριτήρια του, που είναι μάλλον ραδιόφωνο... εσφαλμένα εφόλιστη για το... μένα. Ναι, έχετε δίκιο, το ραδιόφωνο εξηγεί τη φαντασία. Ναι. Επίσης, εάν... δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί μια γυναίκα να έχει όχι απλώς γνώσεις αλλά βαθύτατη γνώση του αντικειμένου, όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και άλλων αθλημάτων, θα ήθελα να παρακαλέσω να μην φύγει την υπόλοιψή μου, γιατί με χαρακτήρισε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Θοδωράκη, ποτάμι. Ναι. Λοιπόν, τόσο βαθιά νυχτωμένος στη σκέψη, δεν ξανάγινε. Πάντως τόσο... έναν από το κονγκό που έχουμε σκηνοθέτη, ναι, μου είπε εκείνη την ώρα, αυτή λέει ξέρει μπάλα, λέει. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή εάν θα ήθελα να κάνω μια παρέκβαση, αλλά για να μην καταχρώμα και του χρόνου, θα ήθελα να πω στον κύριο και σε οποιονδήποτε δεν ανέχεται μια γυναίκα να έχει άποψη, αυτό ήταν που τον ενόχλησε, γιατί εάν είχα βγει και ήμουν κύριος και σας έλεγα ό,τι σας είπα, δεν θα είχε ενοχληθεί. Ναι. Τον ενόχλησε επειδή να είναι γυναίκα. Να κάνω μια εξιάστηση. Είχε απευθείας αντιπαράθεση με τον Γρηγόρη. Ορίστε. Είχατε απευθείας αντιπαράθεση με τον Γρηγόρη. Όχι, με τον κύριο Ραπτόπουλο μίλησε. Δεν ναι, ήταν ο Γρηγόρη. Και το σχολίασε μετέπειτα. Ακροατής, όχι ακροατής. Ο ακροατής, ο επόμενος με έκανε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Ακροατής, όχι ο Γρηγόρη. Όχι, ο ακροατής.
Λοιπόν, και επειδή αυτά τα τρία κόμματα είναι ούτε... Τι έχουν αυτά τα κόμματα, λέπρα έχουν. Όχι, προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα τρία κόμματα, πώς το λένε. Φύγει την οικογένειά μου ολόκληρη. Λοιπόν, δεν θα κάνω τώρα. Δηλαδή είναι, μου είναι αδιάφορο. Δεν μου λέτε, και ως ανέκδοτο, ως ανέκδοτο, θα του πω ότι ο Σοκράτης που τώρα λατρεύει στην Εθνική Ελλάδας και στην Ντόρτμουντ που ναι. έγινε και αρχηγός ναι. αναδείχθηκε στην ΑΕΚ του Λορέντζο Σέρα Φερέ. Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία, μια παρακολουθεί πριμέρα. Ναι. Ναι. Λεγκανιές βλέπετε. Βεβαίως. Για το Σιώβα τι άποψη έχετε τη φετινή χρονιά. Είναι πολύ ωραία εξέλιξη. Έχει κάνει ζωάρα. Μια χαρά είναι. Όχι, η περιοχή. Αν έχει βελτιωθεί και αν σκέφτεστε τον Παπασταθόπουλο εξάρι και Σιώβα ή Παπαδόπουλο ή Σιώβα Μανολά στα στόπερ. Αργός είναι για εξάρι ο Παπασταθόπουλος. Μαζί με ΖΕΚΑ πιστεύω για εθνική ομάδα που δεν έχει ομοιογένεια. Δεν θα ήθελα να κάνω μια τέτοια ανάλυση. Απλώς είναι παρηγορό που ο άνθρωπος έχει βρει την υγειά του εκεί, στο υπέροχο αυτό προάστιο. Της Μαδρίτης, ναι. Στο Λεγανιές, Νότια Μαδρίτη. Βεβαίως. Full club εκεί πέρα, στο Λεγανιές. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το κριτήριό μου για την πριμέρα είναι αισθητικό, η φιλοσοφική προσέγγιση των ομάδων ταιριάζει στα γούστα μου, γιατί αναφέρατε πολλές φορές τη λέξη συγχρονισμός. Λοιπόν, στην πριμέρα οι ομάδες έχουν εκπληκτικό συγχρονισμό και οι παίχτες, ακόμη και των κατωτέρων ομάδων που θεωρούν εδώ, απέχουν μίλια από το κατωτά της ποιότητας ελληνικό πρωτάθλημα, όπως σας είχα πει κύριε Ραπτόπουλε. Μη σ' ακούσα σλαμάς, θα παρεξηγηθεί. Το μεσημέρι, και ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή την ανάλυση που κάνατε εσείς ως κύριος Ραπτόπουλος περί ΠΑΟΚ, οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ περί ΠΑΟΚ. Πώς κολλάει ο ΠΑΟΚ με την πριμέρα? Όχι, θα ανταλλάξουμε απόψη για τον ΠΑΟΚ και θα το συγκρίνουμε και θα βάλουμε πάρα πολλά. Όχι, γιατί ο κύριος με θεώρησε επικίνδυνη επειδή είπα 2-3 πραγματάκια. Για τον ΠΑΟΚ? Όχι, Μπαοκαρά. Για τα δικά μου κριτήρια και τι παρακολουθώ. Ο κύριος Αραπτόπουλος έκανε την ανάλυση. Πάντως είστε εξαίρεση. Πάντως αν μπορείτε να δείτε, ξέρω γάμα Εθνική Ελλάδα και να δείτε ποιότητα. Κάνοντας ναι. παρέα με τις φίλες σας μπορείτε να συνυπάρξετε πνευματικά. Δηλαδή θα είστε περισσότερο φίλους άντρες, θα έχετε παρά γυναίκες. Έχω εξίσου εξαιρετικές σχέσεις με τις φίλες μου και με τους φίλους μου. Γιατί τυχαίνει οι παρέες μου να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Και επειδή η γνώση μου με τον αθλητισμό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Εσείς κάνατε κάποιο άθλημα νεότερη? Ναι, έπαιζα βόλεϊ. Ήμουν εξαιρετική βολεϊμπολίστρια στο σχολείο. Στο σχολείο, ωραία. Ναι, αλλά το βόλεϊ τακτικά τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο? Δεν έχει επαφή. Το βόλεϊ είναι το πιο μαθηματικό παιχνίδι που υπάρχει. Χωρίς επαφές, είναι από τα πλέον δύσκολα ομαδικά αθλήματα. Σε επίπεδο είναι τακτικής. Ορίστε. Σε επίπεδο τακτικής. Συνολικά είναι ένα εκπληκτικό άθλημα το βόλεϊ. Και απαιτεί για να παιχτεί σε υψηλό επίπεδο υψηλωτά του πνευματικού επίπεδου αθλητές. Μόνο ο Πασαδόρος και αυτοί που είναι στην υποδοχή πρέπει να είναι πολύ έξυπνοι. Είναι στερεομετρία. Άμα στήσει ένα μουζέρσκι με 2-20. Είναι εφαρμογή στερεομετρίας σε ένα πολύ πολύ μικρό τερέν. Αυτό είναι όσο τρομακτικό είναι το υψηλωτά του επίπεδου τένις που παρακολουθώ επίσης και λατρεύω, διότι είναι από τα πλέον δύσκολα αθλήματα τα οποία δεν εκτιμούν στην Ελλάδα, το θεωρούν των πλουσίων. Των πλουσίων, ναι, αυτό το λέω και εγώ. Αηδίες τούμπανα, αηδίες τούμπανα. Αυτό το λέω και εγώ. Είναι αλλά θα πω σε αυτούς που λένε αυτά ότι η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, ναι, που υπήρξε μαθήτρια στο Πολύκαστρο και στην Αξιούπολη, είναι
νούμερο 200 στον κόσμο τώρα, ταξιδεύει από πανταχού της γης και είναι μετά τη Σάκαρη η δεύτερη ταινίστρια που έχουμε. Λοιπόν, έχω κάποια σχέση βαθιά, όπως μελετάω τα 5.000 βιβλία που έχω στο σπίτι μου, μου επιτρέπεται να έχω και βαθύτατη άποψη του αντικειμένου που λέγεται ποδόσφαιρο, αλλά επίπεδου πριμέρας, επίπεδου Πέπε Γκουαρδιόλα, επίπεδου Τότεναμ, επίπεδου Μάντσεστερ Σίτι. Στο επόμενο τηλέφωνο που θα μας κάνετε θα αναλύσουμε και τις διαφορές του Γκουαρδιόλα και τι έχει αλλάξει στο ποδόσφαιρο έτσι ώστε να βελτιώσει την εικόνα. Ο Γκουαρδιόλα εχλεβάστηκε τους πρώτους μήνες που είχε πάει στην Μπάγερν ως δεν ξέρω τι, διότι αναλάμβανε μια καυτή. Έχει βελτιώσει, συγγνώμη που θα πάω σε διάλειμμα και σας κόβω λίγο άκοψα, αλλά έχει βελτιώσει στοιχεία στο παιχνίδι του, τα οποία θα αναλύσουμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Είναι... Να είστε καλά. Ναι, ο Γκουαρδιόλα, το έχω κάνει και κουβέντα και με τον Αλέφαντο. Εγώ τον ονομάζω επιθετικό τενέ, πλέον. Και οι ομάδες. Ο Γκουαρδιόλα επιθετικά δουλεύει πολύ την τακτική και ατομικά βελτίωσε με αγορές ο ίδιος ατομικά την άμυνά του. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Και οι παίχτες. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Έλα, δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μια κακή είδηση έχουμε. Έφυγε ο στρατηγός Γρυλάκης Νίκος, φίλος του Κυρκώστα από την Κατερίνη. Πριν πόση ώρα, τώρα πρέπει να έφυγε. Κάτσε να δω. Κάτσε να δω. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Νίκος Γρυλάκης, Κατερινιώτης ήταν αυτός. Στην Κατερίνη ήταν. Νίκος Γρυλάκης. Τι ταχύτατος που είμαι. Νίκος Γρυλάκης. Λα... διοικητής της ταξίας Λιτοχώρου. Πέθανε ο στρατηγός Νίκος Γρυλάκης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 91 ετών, μπράβο. Ο Νίκος Γρυλάκης, σύμβουλος και συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού Μητσοτάκη, έπειτα από νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λοιπόν, ναι, είχε πρόβλημα. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ο κύριος Κώστας πρέπει να το έχει μάθει πιο μπροστά από εμάς. Καλημέρα. Εγώ είμαι αυτός. Εσείς είστε αυτός. Σαν πει σε γραμμή πίσω, Δεν μου το κλείσατε. Τι είπατε. Που τα λέγαμε για την γραμμή, για ΠΑΟΚ. Μόλι η γραμμή θα έπεσε. Ναι. Πείτε μας. Ναι, και συνεχίζουμε. Λέγαμε για την γραμμή, για ΠΑΟΚ επίσης. Ήθελα δύο
έλεγε ότι είμαι μαζί σου ραπ για την αντικαταζαντιδική σου εκστρατεία. Μπαίνω λοιπόν στη Καλαμαριά στο γήπεδο, είχα να πω δεκαετίες. Ναι. Και κάθομαι εκεί έτσι ευχαριστημένος με φλαράκια, να δούμε το ματσάκι, ωραία μέρα. Και τι παίζει, από την 3-4 πριν το μάτς. Από την ώρα που κάθισα μέχρι υπάρξει το μάτς, Καζαντζίδη κόντρα Καζαντζίδη. Πού, μάλιστα... στην Καλαμαριά? Ναι, ρε. Όχι, ρε φίλε, το καταραμένο, όχι. Και μάλιστα τα πιο κατατονικά του τραγούδια. Οπα. Μα κάλασε κάθε διάθεση. Οπα, σε χαλάει τη διάθεση. Αν είναι να ακούω Καζαντζίδη πριν τα μάτς, να χαρώ να κάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Σου... μαυρίζει η ψυχή σου, ρε φίλε, με αυτό. Και σου λέω τώρα τα καλά, γιατί σου είπα πολλά κακά. Προχτές, όχι πως τα παίρνω πίσω, μια χαρά τα είπα. Άκουσα την εκπομπή σου το μεσημέρι, σήμερα. Ναι. Σήμερα, ναι, σήμερα. Και. Πούσουν μόνος. Ναι. Φανταστική. Μόνος σου πάλι απελευθερώνεσαι. Ο άλλος με τραβάει λίγο φρένο. Τι να κάνω. Όχι, δεν μιλάω για τον Γρηγόρη εγώ. Δεν μιλάω ειδικά για τον Γρηγόρη και όλες τις κοπές του φέρεις κόσμο. Τι το θύμισες τον καταραμένο, ρε φίλε. Μας τον έβαλε το Φύγε. Κόβεσαι. Τον καταραμένο τον Καζαντζίδη. Τον κακό τον άνθρωπο. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον αγέλαστο. Δεν τον έχω δει στη ζωή μου να γελάει τον Καζαντζίδη ποτέ. Και άνθρωπος που δεν γελάει, δεν τον γουστάρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, με τον καταραμένο τώρα, άσε με, λέγε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και σε όλη την εκπομπή, από Κατερίνη παίρνω. Έλα, φίλε. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ραπ, για τους προπονητές που λέγατε πριν. Ναι. Εσύ είπες ότι δεν δουλεύει τακτική ο Λουτσέσκου. Όχι. Δεν δουλεύει τακτική ο Λεμονής. Όχι. Φαίνεται στο γήπεδο. Όχι. Ναι, ποιος προπονητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δουλεύει τακτική? Ο Καλαϊτζίδης. Ο Δόνης. Αυτή τώρα όμως... Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ. Ναι. Δουλεύει τακτική, δουλεύει, γι' αυτό, ναι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι τόσο πάνω. Όχι, δεν σου λέω ότι η ΑΕΚ είναι πάνω, ότι δουλεύει τακτική. Δεν κάνει αυτό το διπλό, 5 εναντίον 5, 5 εναντίον 3 και αυτοσχεδιάζεται και τέτοια. Εντάξει. Α, εσύ δηλαδή θες να πεις ότι οι υπόλοιποι, ας πούμε, πάνε με βάρκα την ελπίδα, που λέμε. Ρε παιδί μου, ότι δίνει την μπάλα ο Μπακ, βγάζει τη σέντρα, πατάει από διαγώνια ο Extreme 4 και αυτή είναι η ιστορία. Δεν έχουν φαντασία, πώς να το πω, ούτε γνώση. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Μάλιστα. Ή μπορεί και, τώρα... και κάποιοι να μην έχουν και τα υλικά, γιατί για να παίξεις, ας πούμε, 4-4-2 και να βγάλεις τον 4, να τον πας πλάγια, να πάρει το στόπερ και να μπει διαγώνια ο Extreme, παράδειγμα σου φέρνω μια κίνηση, ναι, πρέπει, ναι, να πάρει την μπάλα ο Φορ και να κάνει και μια πάσα. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να το δουλέψει αυτό. Είναι αδούλευτο. Ή ο Κλάους δεν μπορεί να το δουλέψει. Αν δεν μπορεί να το δουλέψει όμως, πρόσεξε με, προσαρμόζεις ανάλογα τους παίκτες σου να πάρει την τελευταία πάσα αυτός. Μην πάει στη συμμετοχή. Βγαίνει από τη συμμετοχή. Δεν θέλω να περάσει μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας από το Φορ. Μπελάς θα είναι, θα τη χάσουμε. Δηλαδή, απλά να τις πρόξει στα δίχτυα. Ω, τελευταία πάσα. Θα κάνει την κίνηση για την τελευταία πάσα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ενρίκε χωρούσε σε αυτό όμως που περιγράφεις. Ο Ενρίκε, φίλε, το μεγαλύτερο έγκλημα. Πουλήσαν τον Ενρίκε και φέραν τον Μάκ και τον Βιερίνια. Αυτοί θέλουν γουδιά. Ο Ενρίκε είναι ένας παίκτης που έχει το ένα με ένα και το καλό τελείωμα. Ψηλά και χαμηλά. Και το καλό το σουτ και τη διείσδυση. Τέτοιους παίκτες δεν τους διώχνεις. Το διώξανε, δεν είναι δανεικός. Δεν μπορώ να το πάρω. Δανεικός είναι. Ρε, το διώξανε. Οψιόν αγοράς. Για να φέρει ο Κουτσολιάκος να πάρει την Προμήθεια ο άνθρωπος και τα λοιπά, τον Βαϊερίνια. Θέλετε έτσι, πάνε στην Καλαμαριά να σε ξεφτιλίζει ο Καλαϊτζίδης. Με 1 εκατομμύριο μπάτζετ εσύ 20. Να σε παίζει 4-4-2 και να σε κάνει ρόμπα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μονόπολη. Ορίστε. Δεν είναι μονόπολη το ποδόσφαιρο, εντάξει. Παίζουν και τα λεφτά ρόλα, αλλά όχι και το πρωταρχικό. Πλάκα κάνεις. 1,5 εκατομμύριο εξτρέμ τον έχει στον πάγκο και το βάζει μπακ και μου κάνει 5 ευκαιρίες μάτια ο Απόλλων Καλαμαριάς μέσα από. Όχι από ένα μπουμπούλα, μέσα από τακτική. Μέσα από εκπαίδευση. Μέσα από κενό χώρο. Μέσα από ένα σμένα πάσα και κενό χώρο. Αυτά δουλεμένα, ωραία, είναι, φίλε. Δεν βγαίνουν έτσι. Ωραία, μπορεί να βγουν αυτά. Ώρες ολόκληρες πρέπει να δουλέψεις. Ώρες. Και ο Πάοκ δεν δουλεύει. Το ότι πήρε παιχταράδες, αλλά δεν έχει δουλέψει τακτική και φυσική κατάσταση είναι μέτριος, είναι θέμα. Δηλαδή ο άλλος έχει πάρει ΕΠΟ, έχει πάρει σουρωτές,
έχει πάρει σήμερα διαιτητής ήταν, ξέρω εγώ ποιος ήταν, καλός ήταν, κακός λέει Καλαμαριά, παρατηρητής διαιτησίας είναι ο κουμπάρος του Τεβεγγέλη. Οργανωμένος είναι ο Σαββίδης. Ρε τσουβάλια, παίξτε μπάλα. Τσουβάλια. Παίρνω το διαιτητή, έχω το γραμμένο, έχω την ΕΠΟ, έχω τις ενώσεις, πληρώνω, κάνω, ράνω. Έχω τον πρωθυπουργό δικό μου. Ο πρωθυπουργός επηρεάζει. Δικαστές, εφέντες, τι στο διάλογο είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να επηρεάσει, έχει ένα background. Τσουβάλια. Ρόμπα τον κάνετε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή από εκεί που ο ΠΑΟΚ είναι ο αδικημένος που παίζει μπάλα, τώρα θα το σπρώχνουμε για να πάρει πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το πάρει. Αυτή είναι η ιστορία. Με Αστέρα και Άκη τι προβλέπεις δύο επόμενες αγωνιστικές? Κοίταξε, με τον Αστέρα, επειδή στην Τούμπα θα παίξει το κατακτητικό και τα λοιπά, θα πιέσει, θα το πάρει. Ένα 1-0 θα το πάρει, θα το πάρει. Με το άλλο είναι ντέρμπι, δεν ξέρω. Τον Αστέρα θα τον πάρει, δύσκολα, εύκολα θα τον πάρει. Έχει ένα πλεονέκτημα ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ποιο? Ότι η ΑΕΚ έχει να το πει στη Μίλαν την Πέμπτη το βράδυ. Α, θα φουλάρει η ΑΕΚ με τη Μίλαν, θα είναι στα κόκκινα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει στρατηγικά και τακτικά. Τακτικά δεν υπάρχει, έστω στρατηγικά, την περιμένει και θα τη χτυπήσει μετά το 60. Και έπεται η διακοπή μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Και έπεται η διακοπή να χαλαρώσουμε. Δυστυχώς. Για το μάτς με την Κροατία Ελλάδα. Για λέγε. Αυτό που λέγατε για τον Γκουαρδιόλα. Που η κυρία. Σαν προπονητή και τον Αντάλο. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω τόσο σαν προπονητή. Αυτό βγήκε από την Μπαρτσελόνα στην ουσία που ήξερε τα αποδυτήρια. Να σου πω κάτι. Το ότι παρουσιάζει τακτικά κινήσεις, βάζει από τον άξονα γκολ με χαμηλά την μπάλα πάνω σε οργανωμένες άμυνες γκολ. Πάει να πει ότι δεν είναι ο προπονητής που περίμενε από το Μέση, δεν είναι Ρονάλντο, δεν είναι πώς το Ζιντάν. Κοίταξε, ο Γκουαρδιόλα έχει την ευτυχία να έχει τα καλύτερα χαφ που εμφανίστηκαν από εδώ στον πλανήτη. Τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Τότε, ναι. Τον φτιάξανε προπονητικά. Ναι. Και εγώ με αυτά τα χαφ μπορώ να προπονηταράς. Στην Μπάγκερ έκανε το λάθος που πήγε να παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά, τα βάλει στην Μπάγκερ. Για μένα εκεί. Τώρα εδώ. Εγώ πιστεύω ότι έχει και άλλη τυχαία στην Μπάγερ. Πέτυχε Ρόμπερ και Ριμπερί στα πολύ κάτω βιολογικά. Ναι, τελειωμένο. Πιάσα ένα πικ εκεί με τον Χάρη και στο 13 και είχα μια ελεύθερη πτώση. Δηλαδή είναι και συγκυρίες στο ποδόσφαιρο, μην το βλέπετε έτσι. Όλοι έχουν ιδέες πάνω στο κομμάτι αυτό. Είναι και θέμα συγκυριών. Φύγες. Ναι. Φιλιά, επόμενος κύριος. Το παλεύει πολύ ο Γκουαρδιόλα, αλλά έχει ένα κακό. Και οι ομάδες. Δηλαδή μπαίνει πολύ δυνατά πλέον στο πρωτάθλημα. Το έδειξε με την Μπάγερ τρεις χρονιές. Δεν είχε καλά τελειώματα. Ύστερα κάνει και κακή διαχείριση δυνάμεων. Φουλάρι 30 λεπτά και μετά. Το είπε και ο ίδιος, το παραδέχτηκε δημόσια. Το μάτς με την Νάπολη. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Ήθελα να το τελειώσει γρήγορα το μάτς γιατί φοβόταν την Νάπολη τακτικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Είχαμε τελευταία φορά μιλήσει τότε που έχει φέρει έναν. Γιατί μιλάς ψιθυριστά, κοιμάται η γυναίκα από δίπλα. Κοιμούνται γενικώς. Εντάξει, εντάξει, δεκτών. Πάμε και, λοιπόν, ποιο είναι και εμείς. Ακούμε. Και είχαμε μιλήσει τελευταία φορά που είχε φέρει έναν γυμναστή. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Πέτρος από Θεσσαλονίκη, από κέντρο. Που... Γυμναστή έφερα. Το 2002 έχω σταματήσει να μπόξει, βέβαια, από τότε. Δηλώνω Ηρακλής. Ναι. Τότε δεν ξέρω αν η θεματική σου είναι το σημερινό μάτς του ΠΑΟΚ. Απλά. Από μπάλα δεν πολύ νιώθω έτσι, σ' ακούω γιατί... Να δώσω το Θάνο τον Κανέλη χαιρετίσματα, για Μουρίνιο να, θα πούμε αργότερα, για το Θάνο θα πούμε και για το Μουρίνιο, συνέχισε φίλε. Ναι. Σ' ακούω γιατί μαθαίνεις και λίγο ποδόσφαιρο έτσι, γιατί δεν είμαι ειδικός. Το ποδόσφαιρο είναι σαν την επιστήμη, εξελίσσεται, πρέπει να είμαστε από κοντά να παρακολουθούμε. Ναι, αλλά πρέπει και κάθε μάτς να το βλέπουμε και λίγο μεμονωμένα, δηλαδή θα ήθελα να μιλήσω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός πάω για να κρυβεί. Ναι. Και δεν έχω δει, δεν νομίζω ότι έχω δει χειρότερο Ολυμπιακό τα τελευταία 15 χρόνια. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω δει. Και από πλευράς τακτικής και από πλευράς ατομικής ικανότητας στην άμυνα και από πλευράς φυσικής κατάστασης. Είναι, ακριβώς, ναι, είναι πάρα πολύ πίσω. Πολύ καλό. Το βάλεις εσύ πιο στο σύνολο, αλλά για μένα σαν εικόνα μου φαίνεται πολύ άθλης Ολυμπιακός. Και με προπονητή όχι ιδιαίτερα καλό, ένα γνώστη των αποδυτηρίων και ένα έμπειρο παλιό παίχτη όπως είναι ο Λεμονής και σεβόμαστε την ποδοσφαιρική του ιστορία σαν παίχτης. Αλλά δεν ακούω τσάρισμα αυτό, ας πούμε για παράδειγμα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λεμονής δεν προστάτευσε τον Ολυμπιακό να τον φυλάξει από τον ΠΑΟΚ όταν ο Ολυμπιακός κρέμασε για παράδειγμα. Τα ανακλαστικά του ήταν πάρα πολύ αργά.
Ναι, εκεί που πήγε ο Πάουκ εννοείται. Και ο Πάουκ είχε μεγάλες δυνάμεις. Κουράστηκε ο Φόε, κουράστηκε ο Ρωμάο. Δεν έκανε αλλαγή τέταρτου χαφ. Δεν δημιούργησε ένα τρίτο στόπερ. Δεν γύρισε. Δεν έβγαλε τον Ασάρι Φαρ να βάλει το Φορτούνι Φορ και να το γυρίσει λίγο πιο πίσω να έχει ακόμα ένα χαφ ουσιαστικά εν δυνάμει. Γενικά δεν προστάτευσε τον Ολυμπιακό, αλλά του βγήκε το παιχνίδι. Απλά θα να σου ρωτήσω, ρε Κωστή, δηλαδή όποτε βλέπω αθλητικές φάσεις από τον ΠΑΟΚ, πάντα οι πρωταγωνιστές ήταν ο Πελκάς και πώς το λένε τον Ολλανδό που έχουν τους γουρομάλι τον... Για πότε μιλάς? Για φέτος. Όποτε έβλεπα φάσεις σε ΠΑΟΚ, οι φάσεις του ΠΑΟΚ γινόντουσαν από τον Πέλκα και γινόντουσαν και από τον Ολλανδό το μαύρο που έχει ο ΠΑΟΚ, πώς ναι. Το λένε τους γουρομάλι. Ο Ολλανδός και ο Πέλκας είναι διαφορετικές οι θέσεις που παίζουν. Δεν ξέρω ο γιατρός επεμβαίνει στην κουβέντα. Λέω λοιπόν, ναι. Ότι ο Πέλκας είναι δεύτερος φορ. Ναι. Καμία άλλη θέση δεν μπορεί να παίξει με επιτυχία. Πρέπει να παίξει στην πλάτη ενός φορ πιο βαρύ, πιο δυνατού, να μπαίνει στις τρύπες, έχει ταχυδυναμικότητα, καλά πατήματα και καλά τελειώματα χαμηλά ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν είναι τριπλέρ, δεν είναι για εξτρέμ. Ο Μπίσεσβαρ είναι εγκεφαλικός παίκτης, αλλά είναι χοντρός, είναι βαρύς, είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν το ταλέντο που έχει, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο ο Μπίσεσβαρ, σε ένα κορμί σαν του Λίνο, σε ένα κορμί στεγνό ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, θα έπαιζε σε υψηλό επίπεδο πολύ μεγάλο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, για μένα. Ναι, η ατυχία του είναι το ταλέντο του, τα χτυπήματα της μπάλας, η τεχνική του, το έχει ψηλά το κεφάλι, έχει την παλιά των 40 μέτρων. Αν ήτανε δηλαδή και αθλητής από τη μάνα του, το παιδί δεν φταίει, πρόσεξε. Εγώ είδα φωτογραφία του μπαμπά, συγγνώμη, είδα φωτογραφία του μπαμπά του Μπίσεσβαρ. Είναι ένα γαϊδούρι που δέρνει εμένα το γιατρό και τον φύλακα με ένα χέρι. Είναι φαρδής, είναι ο θώρακας του Παλαιστού, είναι δηλαδή το DNA του Μπίσεσβαρ ήταν να κάνει άλλο άθλημα. Εκείνη η ατυχία του. Το παιδί, είναι, το παιδί δεν είναι κακός αθλητής. Αλλά αυτά τα σώματα, συγγνώμη και τελειώνω, δεν έχουν μετά τα 30, τα 28-29 καλή εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Εύκολα τραυματίζονται, εύκολα τα πνευμόνια φουσκώνει. Άμα είναι και λίγο στο φαΐ. Εγώ άμα φάω βραδινό, σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Άμα φάω μια εβδομάδα βραδινό, έβαλα 4 κιλά. Τα έβαλα αμέσως. Και με γυμναστική αν θέλεις. Τα έβαλα, είναι το σκαρί μου κακό, πώς να σου το πω. Εγώ για να κρατηθώ με αυτά τα κιλά κάνω αγώνα. Όχι, απλά θα σου πω ότι εσύ αν κατέβαζε την ομάδα δεν θα έπαιζε βασικός ο Πελκάς και ο Μπίσεσβαρ. Σου ανέλησα και τον Μπίσεσβαρ και τον Πέλκα. Σ' αγαπώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Στον ανέλησα τον Μπίσεσβαρ. Είναι κακός αθλητής. Δεν φταίει αυτός. Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ. Δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερο φορ. Αυτή είναι η ιστορία. Καλημέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Μ' ακούτε? Βέβαια. Πεντακάθαρα. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει βρει 100 διαφορετικούς τρόπους για να ξεφτυλιστεί μες στην Αθήνα, εγώ προσπαθώ να βρω ένα να τα καταφέρουμε μετά από 15 μέρες μες στην ΑΕΚ. Να ακούσουμε. Ο μοναδικός τρόπος που σκέφτομαι είναι τα ατού μας είναι το δεύτερο, όπως λέει ο Κώστας, δεύτερος επιθετικός ο Πέλκας να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί σαν φουτμπακ ο Μάτος. Να κρατήσουμε και λίγο πίσω στην άμυνα που πάντα την πατάμε. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο με 3-5-2 παιδιά γλιτώνουμε μες στην ΑΕΚ. Άμα μου κατέβει με όλα αυτά που ξέρετε όλο τον καιρό, ξαναγράφτε πάλι άσχημα. Βρες μου τον αριστερό back half και θα σου πω κατέβα. Κώστα, θα σου πω εγώ. Ο δικός μας ο αριστερός back half το ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου τον πω και είναι καλύτερος και από του Ολυμπιακού, για του Παναθηναϊκού, για τη ΣΑΕΚ. Άσε με κάτι κορόιδα παίζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε. Ποιος είναι ο αριστερός back half που ονειρεύεσαι για να παίξει τη θέση 3-5-2? Τώρα αυτή τη στιγμή ο Λέωβας θα παίξει θέση γιατρή. Τι να δεν τα κορυδεύουμε στην μεταξύ. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πάρει το ρόλο και να τον ενσαρκώσει καλά? Αυτή τη στιγμή για μένα δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ κάποια δυνατότητα διαφορετική, παιδιά. Η μόνη περίπτωση είναι να κρατήσουμε λίγο πίσω για να μην τρώμε γκολ με καραμπόλες και να εκμεταλλευτούμε τα ακόμα. Ο Γιαννούλης, έτσι όπως τον βλέπεις τον Ατρόμητο, είναι ικανός να μπει στην θέση του βασικού αριστερού μπακ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Ο Γιαννούλης Γιαννού. Το Ατρόμητο, αυτό τον ΠΑΟΚ. Άμα τον πάρω εγώ στο γυμναστήριο 2 μήνες με το δάσκαλο, θα του δώσουμε να φάει και αυτά που πρέπει να φάει
Ξέρεις πώς θα γίνει ο Γιαννούλης. Και άμα χάσει την εκκλητικότητά του. Ναι, όταν θα πούμε... πάρει ένας γυμναστής επίπεδου αλφα εθνικής μεγάλος, θα του κάνει αύξηση μυϊκής μάζας δύναμης χωρίς να χάσει την εκκλητικότητα. Αν τον πάρω εγώ να τον κάνω γυμναστική, θα τον κάνω σαν το κεφάλι μου. Θα το πάρει εξειδικευμένος άνθρωπος. Δεν τον πάρω εγώ. Ο Γιαννούλης ήδη. Ο μπαμπάς του, η μαμά του, η θεία του, ο ίδιος, ο νονός του έπρεπε να τον πούνε, να βρουν έναν τρόπο να τον δυναμώσουν μυϊκά, να το αυξήσουν τον όγκο, χωρίς να χάσει την ταχύτητά του και την έκρηξή του. Βρείτε τρόπο, φτιάξτε τον. Είναι ο καταλληλότερος back half αυτός και ο Κυβρακίδης. Να πούμε κάτι, να παρακαλώ. Πούμε εξής. Ναι. Εγώ σου θυμίζω αυτό. Ο ΠΑΟΚ γλιτώνει μόνο με 3-5-2 και Κώστα, επειδή κάνεις πολλά τηλέφωνα την ημέρα, ίσως δεν στέκεσαι σε κάποια συγκεκριμένα. Για μένα όλη την ουσία την έχει δώσει ο Νίκος από τα γεννητά, φιλαράκι. Δηλαδή. Σου είπε, άλλα τους λέει ο Λουτσέσκου στις προπονήσεις και αυτοί άλλα κάνουν μέσα στο γήπεδο. Σαν να κάνουν τους γουστάρι. Και το άλλο που συμφωνώ με τον Νικόλα, για μένα το πρωτάθλημα θα το πάρει πρώτος όποιος πάρει τον Πογιέτ, φιλαράκο. Το Πογιέτ, ε. Ναι. Ο Πογιέτ, ο οποίος απέτυχε στην Πέτης. Παταγωδός. Δεν έχει σημασία. Άκουσε να δεις ο ΠΑΟΚ για μένα, αν τον παρομοιάσεις με μια εθνική ομάδα, ξέρεις με ποια μοιάζει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Με την Ουρουγουάη. Τεχνική, κλωτσές, μπουνιές, αγωνιές, όλα μαζί. Ο Ουρουγουανός ο Γκαρσία ήταν. Ο ΠΑΟΚ είναι Ουρουγουάη, φίλε. Αυτή η εθνική ομάδα ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Και σου λέω ο Νίκος Αταγιαννιτσά να τον βγάζει πιο συχνά, Κώστα. Έχει πολύ δίκιο. Όποιος πάρει. Πώς θα μπει στο τσιπάκι Σάντος, γιατί εσύ περιγράφεις μια ομάδα Σάντος τώρα. Ναι. Αυτή ονειρεύεσαι. Αυτόν που βρίζατε τον ονειρεύεσαι σαν ομάδα. Άσε την βρίζα, εγώ δεν τον έβριζα. Εγώ σου είπα να το θυμηθείς γιατρέ. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Ουρουγουάη. Δεν είχε πάρει πανευρωπαϊκό γι' αυτό τώρα. Το βλέπουν με άλλο μάτι. Και κόκκινες και απ' όλα. Πιστεύετε ο Σάντος βιολογικά μπορεί να είναι σε ένα πρωτάθλημα και απίεση κάθε εβδομάδα να δουλεύει ένα παιχνίδι? Πόσο χρονό είναι ο Σάντος? Πάνω από 65 νομίζω πλέον. Δεν είναι πάνω από 65, είναι 63. Τόσο είναι μόνο. Θα το δούμε τώρα. Κοίτα, τα χρόνια δεν παίζουν τόσο ρόλο όσο η σωματοδομή και η πνευματική διάβια, η όρεξη. Δεν έχει σημασία. Έχει 65 άριδες που πετάνε και έχει 30 άριδες που είναι σάπιοι. Να μην το βάλουμε. Ναι, καλημέρα. 3-5-2, μήπως και γλιτώσουμε μέσα στην ΑΕΚ. Έφυγε. Και αν έχω δίκιο, θα ξαναβγώ. Γεια σας. Στο καλό. Σκηνοθέτη από Αθήνα σύντομα και με πτυχίο προπονητή. Ο Άρης δεν θα παίζει με ομάδες όπως το 54 ο Σάντος. 63 στα 64, ναι. Εντάξει. 64 πέθανε ο Πετρόπουλος, ο Λάκης. Αλλά 64 χρονών ο άλλος κάνει δεύτερο γάμο. Είναι οριακά στο να πεις ότι είναι κατάλληλος για σύλλογο. Πόσο χρόνο πήρε. Πώς. Ο Πετρόπουλος πέθανε. Έχει χρόνια. Το Σάντος έπιασε στο στόμα. Τον έπιασε στο στόμα. Πήγε την Πορτογαλία στο Μουντιάλ. Εντάξει, συγχαρητήρια. Νομίζω όταν πας σε εθνικές ομάδες και κάθεσαι πολλά χρόνια μετά. Με τους συλλόγους δεν έχει τέτοια καλή επαφή. Είναι άλλο το συλλογικό ποδόσφαιρο και απαιτήσεις του και άλλο το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Δηλαδή να κάνεις 10 μάτς το χρόνο. Τρίτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Αύριο λέει ο Χιλιτίδης δεν έχει ραδιόφωνο καθόλου. Τίποτα. Ηρεμία. Πάτε να σαβουριάσετε στις βρωμοταβέρνες εκεί πέρα. Πάτε εκεί για να κάνετε και την προσευχή. Τον Άι Δημήτρη, τον Λουμπαδιάρη και την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, σήμερα πώς είσαι στον ΠΑΟΚ? Το είπα ρε φίλε, τι... δεν σ' άκουγα στην αρχή, ήμουν έξω. Ήσουν έξω? Και τι πρέπει να κάνω τώρα, δεύτερη αυτή? Τέλος πάντων. Να απαντήσω στο παλικάρι το προηγούμενο που είπε για Ουρουγουάη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι Ουρουγουάη. Πλέον δεν παίζει ούτε Κοντρέρας, ούτε Γκαρσία, ούτε Κονσεϊσάο, ούτε άτομα τα οποία θα κάνουν τάκλη στο λαρίκι του άλλου. Παίζει ο Πέλκας, παίζει ο Λέοβατς, ο οποίος το κεφάλι κάτω και τρέχει. Παίζει το Κρέσπο που είναι σαν τέσσερα ορθοδοξία. Τι πήρες φίλε με τον Κοντρέρας και τον Γκαρσία? Τίποτα δεν πήρες. Κύπελο πήρες? Champions League είδες? Πρωτάθλημα πήρες? Κύπελο με τον Πήγες στους 32 της Ευρώπης? Τι έπρεπε να βαράσουμε τις καμπάνες σε Αγία Μαρίνα τώρα δηλαδή? Αν θυμάσαι, κύπελο είχα φάει 4 από τα Γιάννενα. Τότε που ο Λίνο άνοιξε τα πόδια του. Τότε είχε γίνει με τον Μπακαγιώκο. Για τα Γιάννενα. Ναι. Τότε γι' αυτό μάλλον δεν διεκδίκησα κύπελλο κλπ. Τέλος πάντων, για το σύστημα με την ΑΕΚ, θεωρείς 4-4-2 ρόμβο θα πετύχει? Αμυντικογενή ρόμβο? Τι ρόμβο? Ναι. Ποιον? Αμυντικογενή. Βάλε στη βάση του ρόμβου ποιον? Εξάρι ποιος? Ποιον θα βάλεις? Του ρόμβου. Θα ένα κόφτη, ξέρω εγώ, κάθε τίμιο θα βάζα. Τον κόφτη τον είδε σήμερα? Ή ξέρω είχε. Όχι. Τον Κάνια εννοεί. Τον Κάνια τον είδε? Τον Κάτσε δεν έχουμε είχαμε δει. Είχαμε στη γειτονιά έναν Τρελογιάννη το λέγαμε. Τον είχε βάρεσει μια οβίδα στον πόλεμο. Και γυρνούσε με τα μουσια εκεί, τέτρεχαν τα σάλια του, ψωμιά το δίνανε. Ποιο Γκάνιας ρε.
Καταρχήν είναι. Καταρχήν αισθητικό. Δεν πατάει η γυναίκα στο γήπεδο άμα δει τη μάπα του Κάνια έτσι όπως είναι ο Κάνια. Πιο άσχημο ποδοσφαιριστή. Πρώτον. Δεύτερον, αργό. Κεφάλι τίποτα. Πρώτη πάσα από πίσω τίποτα. Να τον πει, βίδωσε το Φορτούνι, θα του φύγει ο Φορτούνι. Ενώ ο Κάτσε, άμα τον πει, θα τον βιδώσει ο Κάτσε. Ποιο Κάνια. Γιατί γρήγορο εξάρι, γρήγορο εξάρι. Ποιο Κάνια από πέρσι μέχρι φέτο, ο Κάνια έχει κάνει πτώση στην καριέρα του βιολογική, ατομική, σαν μαρκαρίσματα, σαν φρεσκάδα. Σαν... Εγώ από πέρσι που τον έβλεπα, έλεγα αυτό είναι σαν ροφό. Που τον έχει βγάλει έξω, ανοίγει το στόμα. Καταρχήν όταν κάνει 25 μέτρα σπριντ, ανοίγει το στόμα σαν ασθηματικό στο σανατόριο. Άσε με καημένε τώρα, ποιο Κάνια τώρα. Κοίταξε, θεωρητικά αν πάω και ένα καλό δεξί μπακ. Αυτό θα που μπορούσε να βάλει το Μάτο στο Μάτο, στο Χαφ, στο Ρόμβο. Να παίξει δηλαδή με Κάτσε Εξάρι, Μαουρίτσιο Μάτο στι πλευρέ του Ρόμβου. Ένα καλό και ένα καλό δεκάρι. Έκλεινε. Δεκάρι και μπορούσε να το παίξει αυτό. Δηλαδή φέρνει ένα δεξί μπακ. Καλό. Να φεύγει από πίσω από τι διαδρομέ πιο κάθετα ο Μάτο. Δηλαδή αν έφερε ένα Κυβρακίδι από τον Ατρόμητο θα μπορούσε να το παίξει αυτό. Άνετα. Αυτό θεωρώ ότι όλοι και στα Νόγεβιτ τότε με το 4-4-2. Γι' αυτό ήθελα να φτιάξει την ομάδα έτσι. Ένα τέτοιο Ρόμβο. Ναι, γι' αυτό, για, δεν του έκανε για να αυτό. Κρατηθεί βέβαια ο Κυβρακίδης στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, έτσι. Θα πρέπει οι δύο στόπερ να είναι κάτω, όχι κάτω από ένα 90, όχι κάτω από ένα 80 ο αριστερός ο μπακ και το εξάρι σου πρέπει να είναι ψηλός κι αυτός. Έτσι ώστε όταν γίνει σέντρα από τη μεριά του Κυβρακίδη να πηδήξει ο χαφ. Γιατί ο Κυβρακίδης άμα πηδήξει θα φτάσει μέχρι τα μέσα του αντιπάλου που πηδάει. Και έβαλε γκολ με το κεφάλι μέσα στο Χαρεσκάκη ο Κυβρακίδης. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν μου λέει σήμερα λάθος έχει χρησιμοποιήσει Πρίγιοβιτς μπροστά. Ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Τι να κάνει, ο Πρίγιοβιτς ήταν 0-0. Σου λέει θα το πάω στη σέντρα στη Γιώμα. Θα πλευροκοπήσω και θα κάνω. Είναι κατάντια αυτό βέβαια. Για μια ομάδα. Δεν έβαλε κάποιον ο οποίος. Για μια ομάδα, φίλε, 500 γκολ να βάλει έτσι σχέδιο. Ομάδα δεν είναι. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά η μπάλα πρέπει να παίξει με ένα-δύο, να έχει τη μέση απόσταση. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν έχει σούτ από μέση απόσταση. Λοιπόν, να πω ποιο ήταν το αντίστοιχο περσινό. Έχει αμυντικό χαφ. Ο Ατρόμητος έχει αμυντικό χαφ. Το πώ λέγεται εκείνο, όχι ο Μπουρζούλατζης που έβαλε τον γκολ προχθές. Το Μανσόν, αλλά τραυματίστηκε. Ο Μανσόν σου κάνει 5 γκολ στο πρωτάθλημα από μέση απόσταση. Λοιπόν, ναι. Ο Σκαρτάδος από εξάρι σου κάνει 10 γκολ από μέση απόσταση. Ο Κούις σου κάνει 20 γκολ από μέση απόσταση. Ο Μπαλίστ. Το ίδιο. Ο Κάνιας παίρνει 400 χιλιάρικα και είναι σαν φως. Ποιος το φόρτωσε στο Σαββίδι. Αυτός ο γιος του Σαββίδι ο Άμπαλος. Μπέμπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, θυμάσαι ποιο μάτς είχε πέρσι. Είχε παίξει πέρσι αντίστοιχα στο κύπελλο ΠΑΟΚ. Στην ίδια αγωνιστική. Και τι είχε γίνει. Πέρσι τέτοιο καιρό. Δηλαδή, αν η δεύτερη αγωνιστική. Όχι τέτοιο καιρό, δεύτερη αγωνιστική κυπέλλου. Με ποιον είχε παίξει. Πού να θυμάμαι. Και είχε κάνει ένα πολύ φιλικό χ. Φιλικό χ πού. Με προπονητή ΠΑΟΚΤΣΙ. Αντίπαλο. Πού, δεν θυμάμαι. Είναι ακριβώς χρονικά με το ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-4 αυτό το παιχνίδι. Δεν πες μου, δεν θυμάμαι. Τρίκαλα ΠΑΟΚ 0-0. Ποιον προπονητή, α, τον Γεωργιάδη. Θα μπορούσε να το κάνει το ίδιο με την Καλαμαριά σήμερα. Να πάει σε ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό χ, ναι. Χωρίς πολλές εντάσεις. Ναι. Αλλά βρήκε τον Καλατζίδη ο οποίος είναι παλαβός. Καλά κάνει. Και ήθελε να δείξει. Εμάς μας αρέσουν οι τρελοί. Νομίζω ότι ο Καλατζίδη θα το πληρώσει αυτό. Δεν ξέρω. Βιολογικά. Δηλαδή μπορεί με τη Βέρεια να μην είναι καλή ομάδα του Απόλλωνα. Πότε παίζει. Τι Κυριακή. Τηλεοπτικό. Τηλεοπτική είναι η δράμα. Πάμε στο η δράμα έχει κόσμο, γι' αυτό είναι τηλεοπτική. Ναι. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Ναι, μάλλον. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Καλώς το Βασίλη. Βασίλη, κρατζουνάει ο λαιμός. Εντάξει. Εντάξει, 10 μέρες κρατάει αυτό. Θα έχει λίγο μίξα, λίγο φλέμα. Λίγο στο πνευμόνι η χλέπα. 10 μέρες κρατάει αυτό. Πώς φάνηκε ο Άρης σήμερα, Βασίλη. Κοιτάξτε, θα πω την αλήθεια. Στιγμιότυπα είδα γιατί λόγω της κατάστασης δεν ήμουν σε θέση να παρακολουθήσω. Ήταν λίγο γρατζουνισμένος λαιμός. Είναι λοιπόν, ενοχλητικό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, δεν κερδίζεις κάτι για τα λοιπά. Τι να πάρεις, να δεις σε κλειστό χώρο και τα λοιπά. Τι, να κάνεις άσχημα τους γύρους. Όχι, οκ, okay, εντάξει. Δεν είδες δηλαδή τον αγώνα. Από τα στιγμιότυπα και από ό,τι είδα έτσι κομψή-κομψά, εμένα αυτό που με προβληματίζει με τον Άρη είναι ότι στους αγώνες που θα έχει να αντιμετωπίσει μέσα στο γήπεδο τους επιτοπλίστων. Και θα πρέπει να δημιουργήσει κάτι, εκεί υπάρχει έλλειμμα. Και έχω και τις όποιες ενστάσεις μου αναφορικά με την όποια πορεία θα έχει από τη διαιτησία σε βάθος πρωταθλήματος και δεν είναι αυτό με ψημυρία. Απλά πιστεύω ότι κάποιες ομάδες, αν μη τι άλλο που έχουν καλύτερες διαιτησίες από τον Άρη. Έχουν την πίτα κατά το μαχαίρι και έχουν να στηρίξουν και ένα συγκεκριμένο παδικό προφίλ, θα είναι για αυτούς μια επιτυχία.
Άλλωστε το να μην ανέβει. Ποιες ομάδες φοβάσαι περισσότερο σε αυτή την κούρσα ανόδου? Βέβαια δεν έχουμε εικόνα. Αυτό ακριβώς. Χωρίς εικόνα δεν μπορείς να βγάλεις κάτι δεδομένο. Και το μόνο πράγμα το οποίο με ικανοποιεί σε σχέση με την περσινή ομάδα του Άρη είναι ότι αυτή η ομάδα πιστεύω ότι. Είναι βελτιωμένη στα χάφη η ομάδα του Άρη. Ας είχε κάποια προβλήματα στο αμυντικό transition. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Άρης πέρσι είχε προηγηθεί 0-2 μέσα στην Απόλλωνα. Ριζούπολη, ναι. Στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς. Πολύ ωραίο. Αν αυτή η ομάδα είχε προηγηθεί 0-2, δεν πρόκειται να τρώγει γκολ. Η φετινή. Η φετινή με τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αλλά αυτή η φετινή ποιο θα κάνει 0-2 χωρίς φορκαλό και δεκάρι. Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις εκτός έδρας ένα τσαπατσούλικο γκολ παρά να το κυνηγήσεις τσαπατσούλικα στην έδρα σου. Εννοείς σε αντεπίθεση, σε... Ναι, μιλάω για τσαπατσούλικο. Και ποια ομάδα που θα παίξει εντός με τον Άρη θα ανοιχτεί? Καμία. Δηλαδή είτε παίξει εντός είτε παίξει εκτός, χρυσές άμυνες θα έχεις να αντιμετωπίσεις. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει με ένα τσαπατσούλικο γκολ. Οι μόνες ομάδες οι οποίες μπορεί να ανοιχθούν στην έδρα τους είναι για μένα τέσσερις ομάδες. Η Δόξα θα ανοίγεται σίγουρα. Η Δράμα. Τα Τρίκαλα. Ο Όφη. Ναι, και Καλαμαριά. Λόγω προπονητή. Θα το πληρώσει αυτό, θα κάνει και αρνητικά αποτελέσματα μέσα στην Καλαμαριά. Κοίταξε. Ο Καλατζίδης γενικότερα σαν προπονητή. Ποιον έχει γυμναστεί? Πρέπει να έχει πολύ καλό γυμναστεί ο Καλατζίδης. Κάτσε νωρίς είναι ακόμα. Ποιον έχει γυμναστεί ο Καλατζίδης? Πολύ φρέσκια η ομάδα. Τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη. Να παίξει 10 μάτς να κρίνουμε τη φρεσκότητά της. Τώρα με ένα μάτς. Λοιπόν, μην προτρέχουμε, είπαμε.